Ξέρεις τι, εμείς κάνουμε τώρα ορθή. Δεν μας βρει κανένας. Εντάξει, δεν πειράζει, είναι καλύτερο για εμάς όμως. Τι καλό, εγώ το κρατάω αυτά εδώ πέρα. Ξυβαρή είναι αυτό. Μαζονάκης. Αχ, κάτσε λίγο να κάτσουμε. Κάτσε λίγο να κάτσουμε γιατί κουράστηκα. Κουράστηκα. Κουνηθήκαμε επιτόπια 10 δευτερόλεπτα και λαχάνιας. Επιτόπια ύφασμα. Επιτόπιο πίδημα. Πηδάς επιτόπια. Τι πώς λέγεται η παραλία της γριάς στο πίδημα. Σωστά, της γριάς στο πίδημα. Έτσι λέγεται η παραλία. Χρήστος Γιουβάνογλου. Κωνσταντίνος Τσίψιος. Μπράβο. Παρέα μέχρι και τις 8 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Στην Πρίζα. Πολύ καλά τα λέτε, κύριε Τσίψιο. Εξαιρετικά. Καλό. Από πού παίρνουμε σκητάλι. Από πού παίρνουμε σκητάλι. Από φορά πάρτι. Σκάλωσα το Μιχάλη Λεντιώτη και το Θανάσιο Δημόπουλο. Τι πήγε, θα πει Γιώργο Ζαγόρα. Όχι, σκάλωσα. Πήγα να πω ότι παίρνει σκετάλη από τον Χρήστο Κιό και την Άννα Ορφανίδη. Σήμερα είχαμε γιάφκα, έμαθα πολλέ πληροφορίε. Είχατε γιάφκα. Έκατσε έξω ο κύριο συνάδελφο, έκατσε μέχρι τώρα. Ναι. Α, ποιο είναι αυτό, λε που μου ασκεί μπούλινγκ κάθε μέρα. Κάθε φορά που με βλέπει. Αυτό να λε. Κοίτα πώ άνοιξε. Λοιπόν, όχι, δεν εννοώ αυτό. Να. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Δεν είδα ποιος ήταν. Άνοιξε μια χαραμάδρα. Αυτός είναι ο Ντεμέκ Παοξής, ο άλλος είναι ο Ντεμέκ Αριανός. Άνοιξε μια χαραμάδρα που λένε και στα χαριά. Όχι χαραμάδα, χαραμάδρα. Η άδρα αυτή τι είναι, έχει κάτι. Ναι. Ναι. Αχ, τον καφέ. Α, εδώ είναι ο καφές μου. Εντάξει, εξαιρετικά. Θα το πεις, τον πάρεις σιγά. Εκπομπή έχουμε τώρα, ούτως ή άλλως. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Με πόλη και επικαιρότητα, όχι μόνο θετική δυστυχώς. Ναι. Ναι. Θέλεις να τα πιάσουμε αυτά, να τα ξεκοκαλίσουμε. Κοίτα, και μετά τις 7. Ναι, να ησυχάσουμε. Ναι. Γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε. Για τοποθετήσου. Όχι, τοποθέτησε εσύ πρώτα. Όχι, εσύ πρώτα. Όχι, εσύ πρώτα. Τοποθέτησε ευγενικού. Να πούμε FM και ενώ το μηνυματάκι σας στο 54222 για μήνυμα, για παρέμβαση εκπομπής, για προτροπές, προτάσεις, ποίηματα. Μην τα ξεχνάμε τα ποίηματα, έτσι. Έχουμε και ποίηματα, σωστά. Ωραία. 6-9-45-287-888 για το Viber για μηνύματα και στα social του Λίμπερο 107,4 ό,τι θέλετε, ό,τι χρειαστείτε σε Facebook, Instagram, TikTok. Κάντε και ένα subscribe στο YouTube μας για να τα βλέπετε όλα πρώτοι και να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Έτσι. Τα έχεις γραμμένα όλα αυτά και τα πας πάρα πολύ ωραία. Όχι, όχι. Α, τα πας από το μυαλό σου. Θα κρατώ τα σαρδά μου για μετά εδώ. Ντά, για το... Τι χάζω, παιδί, ναι. Αχ, ναι. Έχει κάτι ονόματα εδώ πέρα, βλέπω. Α, ναι, πάλι θα έχουμε. Θα κυνηγηθούμε εδώ πέρα. Θα γίνουμε σποθάκι πάλι. Εύκολα. Τι ωραία. Εύκολα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, από χθες το βράδυ έχει επικρατεί ένα πανδαιμόνιο και πάλι με αυτά που έγιναν στο Μελίνα Μερκούρι, στο Ρέντι. Ναι. Okay. Ωραίο γήπεδο το Ρέντι. Εντάξει. Το Μελίνα Μερκούρι. Ναι, πολύ. Εντάξει. Κλασικά, ήταν γυμναστήριο. Δεν είναι σαν τη μικρά που είναι λες και το έχουμε αφήσει και αποσυντίθεται. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί ήταν κρατικό και το πήρε έτσι ο Ολυμπιακός. Και είναι έδρα του πλέον. Ακόμη παραμένει κρατικό, απλά είναι η έδρα του. Όπως και όλα τα γήπεδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που δεν έχει κανένα ιδιοκτήτο γήπεδο. Τίποτα. Δεν το ίδιο λέμε. Τίποτα. Το Καρεσκάκι, γιατί μπορώ να πάω να παίξω εγώ στο Καρεσκάκι. Να κατέβω στην Αθήνα και να δηλώσω έδρα του Καρεσκάκι. Είναι σαν το Καφτατζόγλιο, νομίζω. Α, είναι σαν το Καφτατζόγλιο. Ναι. Ο Πάκου μπορεί να παίξει όμως το Καφτατζόγλιο. Δεν νομίζω ότι άκουγα. Κάτσε τώρα με μονοβασιώτη, εγώ θα το ξαναπάρω πίσω. Τι? Με μονοβασιώτη θα το ξαναπάρω πίσω. Σε ποια ζωή? Ήταν ο Τουτούτ πριν εδώ. Ναι. Και του έλεγα, δεν θα πάρουμε πίσω το γήπεδο. Και τι έλεγε? Κάτσε, λέει, εντάξει. Εντάξει. Ο κύριο Κολοντούμπα. Ήρθε το Τουτούτ όμως. Έχασε το Τουτούτ. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Και γενικά έχουμε και έναν ο οποίος χαροπαλεύει, έναν αστυνομικό 31 χρονών και από ό,τι άμαθα κατέβηκε κιόλας στην Αθήνα. Θεσσαλονικιός είναι. Ναι, δεν είναι, γιατί υπάρχουν πολλοί Θεσσαλονικείς που ένα φίλο μου ευτυχώς έμαθα ότι δεν ήταν εκείνος, γιατί έχω έναν ακριβώς που είπε 30 χρονών και λέω όχ. 30 χρονών που υπηρετεί στην τάδε υπηρεσία και λες, έχουμε καμιά μόντα. Δεν ήταν από αυτούς που είναι Θεσσαλονικής, που έχει πάρα πολλούς κάτω στην Αθήνα. Αλλά. Και είναι κάτω στο. Έχουν διοριστεί κάτω. Ήταν από εδώ και πήγε τώρα για το μάτς, επειδή είχαν και τον Ερντογάν. Μάλλον για τον Ερντογάν κατέβηκε. Α, έχει βάσει τη Θεσσαλονίκη εννοείς. Ναι, έχει βάσει τη Θεσσαλονίκη. Α, okay, έχει βάσει Θεσσαλονίκη. Και δυστυχώς τώρα είναι σε σταθερή κατάσταση η τελευταία ενημέρωση που είχα εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Σε μια επίθεση με ναυτικό πυρσό από τα
όχι 100 μέτρα που έγραφαν, εγώ έμαθα ότι ήταν από 25 μέτρα η ρήψη. Ευθεία βολή κιόλας, δεν είναι, είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο και εντάξει. Και έχει και το βίντεο που είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό γιατί ακούγονται οι κραυγές. Ναι. Αν το ακούσεις πολύ προσεκτικά, ακούγονται οι κραυγές. Επίσης η δημορφία του ναυτικού, της ναυτικής φωτοβολίδας, εν πάση περιπτώσει, που ήταν το όπλο, και όχι εντός εισαγωγικών, γιατί όντως έγινε όπλο η ναυτική φωτοβολίδα, είναι ότι δεν σβήνει. Παρά μόνο αν κάει ολόκληρη. Ναι. Δεν μπορείς να τη σβήσεις. Είναι φωτοβολίδα ή είναι πρισσός? Εγώ επειδή βλέπω τον Μπαλάσκα, τον κύριο Μπαλάσκα στην Τατιάνα το μεσημέρι πριν έρθω εδώ, έδειχνε, είναι δύο λέει τύποι πρισσών. Είναι αυτοί που είναι του χεριού, οι χειρός, που τα έχουμε και στα γήπεδα και σε γάμους και σε τέτοια, και είναι και αυτοί που είναι με το όπλο, αλλά πρισσός. Μήπως ήταν πρισσός και δεν ήταν φωτοβολίδα. Δεν γνωρίζω. Εγώ για φωτοβολίδα άκουσα, αλλά κρατάω πάντα τις επιφυλάξεις. Απλά... Περίδης. Υπήρχαν βέβαια, για να είμαστε, να δίνουμε όλο το ρεπορτάζ και όλα τα όσα συνέβησαν, υπήρχε και μια τραγική διαχείριση από την αστυνομία σε όλη τη διάρκεια μέσα στο Ρέντι, όπου είχαμε ρήψη δακρυγόνων, δεν ήταν ανοιχτές οι είσοδοι έξοδοι για να μπορεί ο κόσμος να βγει και να σωθεί από την ασφυκτική και τρομακτική ατμόσφαιρα βάσει έτσι των μαρτυριών που υπήρχαν. Έχω πολλές μαρτυρίες και ότι ο κόσμος υπέφερε που ήταν μέσα στο Ρέντι, πραγματικά. Πολλοί κόσμοι και γυναικόπαιδα μάλιστα κιόλας υπέφεραν και πέρασαν δύσκολες στιγμές για άλλη μια φορά στα ελληνικά γήπεδα. Κακή διαχείριση λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι. Έχουν γίνει πολλές προσαγωγές. Εγώ ξέρω ότι είναι παραπάνω προσαγωγές από αυτόν τον αριθμό που λένε. Λένε στα όρια του διπλάσιου. Λένε 324. Εσύ μιλάς για περίπου 1000. Όχι, αλλά κοντά στις 700. 700 και σίγουρα. Έτσι έχω την πληροφόρηση, δεν είναι κάτι επίσημο. Η επίσημη ήταν τελευταία φορά 425. Καλά, τώρα η επίσημη της αστυνομίας σε τέτοιες περιπτώσεις, εγώ δεν εμπιστεύομαι. Για να μεταφέρω ακριβώς έτσι όπως είναι τα γεγονότα και να μην βγάλω κάτω από το μυαλό μου, είχε βγει μία από τους γονείς αυτών που ήταν. Πώς είναι, των προσαγόμενων. Και έλεγε ότι το παιδί μου το δίρανε και το κάνανε και το φερόντουσαν άσχημα, και είχε βγει ο κύριος Μπαλάσκας και είπε ότι αυτά είναι ψέμα. Και ότι τίποτα μέσα στη Γαδά και όλα αυτά εκεί που ήταν δεν έχει γίνει το παραμικρό. Αλλά το είπε ότι μέσα εκεί, σαν να λέω ότι στο Ρέντι δεν ξέρω τι έγινε. Ναι. Οπότε εγώ μεταφέρω μόνο αυτό, όχι αυτά που έχω ενημερωθεί. Δεν μπορώ να τα αποδείξω έτσι κι αλλιώς. Οπότε και κρατάω αυτό. Και έχω να πω ότι η όλη κατάσταση με τον Ολυμπιακό και τους φίλους του Ολυμπιακού φαίνεται ότι δεν θα έχει καλή κατάληξη, ότι θα συνεχίσουν να έχουμε τέτοια γεγονότα και συμβάντα. Ο οργανωμένος κόσμος του Ολυμπιακού είναι στα κόκκινα. Είναι στα κάγκελα. Μετά από αυτά που έγιναν και στο Βόλο, με την όλη διαδικασία, εγώ σίγουρα μαντεύω ότι δεν έχουν πλέον καλές σχέσεις ο Σύλλογος ως Ολυμπιακός με την κυβέρνηση. Και όχι, το μαντεύω, ναι. Και... Βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης και του κράτους, και είπε ότι είναι κοινή εγκληματία. Και αυτός είναι και Μαρινάκης και μοιάζει και στο Μαρινάκη, ρε φίλε. Δηλαδή και στα μάτια και στο βλέμμα είναι ίδιος. Είναι ίδιος. Αυτό έβλεπα και το συζητούσαμε. Τι λέει καλύτερα τον προσαχθέν. Ναι, τον προσαχθέν. Τι είπα εγώ, τον προσαγόμενο. Ναι. Άλλαξε λίγο το χρόνο. Ναι, δεν πειράζει. Έχεις δίκιο, Μπιλ. Ναι, γιατί μου αρέσει το μιλτ ελληνικά. Τώρα. Πρέπει σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, δεν θα αλλάξει κάτι. Τώρα εμείς τα λέμε, θα περάσουν λίγο καιρό, θα ξαναγίνουν, θα τα ξαναλέμε. Έχουμε πει 100 φορές ότι το θέμα με τη βία και τα γήπεδα και που είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, και βλέπουμε ότι καμία ομάδα δεν έχει τους τέλειους οπαδούς, καμία ομάδα δεν έχει τον τέλειο κόσμο, όλες οι ομάδες κάνουν επεισόδια. Ανάλογα αν προκληθούν ή οτιδήποτε. Έχουμε και όλο αυτό που γίνεται με τους διαιτητές. Η κατάσταση είναι, βάλτε τον άλλο κέτο να τελειώνουμε. Στον αθλητισμό γενικότερα, αλλά νομίζω ότι και να το κλείσουμε τον αθλητισμό, μετά θα πάμε σε άλλο. Μπορεί νομίζω να πάνε... ότι και η Ένωση Αστυνομικών αυτό ζήτησε. Ναι. Αυτό ζήτησε από την κυβέρνηση με επιστολή του. Τι να κάνουν, να κλείσουν τον αθλητισμό. Να μπουν λουκέτο σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα πρωταθλήματα. Ωραία. Ό,τι διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Θα γίνει αυτό. Εσύ πιστεύεις δεν θα κάνουμε μετά επεισόδια όπως είχα κάνει ένα χιουμοριστικό εγώ για συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ? Δεν θα απορροθούμε εκεί πέρα και θα είμαστε μόνο εκπτώσεις εδώ στο τάδε σούπερ μάρκετ? Χορηγό έχουμε μας ούτε νομίζω. Να πούμε έχουμε, κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι. Ή για το σκάκι. Να πηγαίνουμε σε μάτσες σκάκι και να κάνουμε επεισόδια. Εύκολα. Οπότε δεν γλιτώνεις από αυτή την κατάσταση. Το πρόβλημα είναι ριζωμένο. Δεν νομίζω ότι διορθώνεται.
Δηλαδή είμαστε απλά, περιμένουμε, είμαστε στη μοίρα μας. Και πρέπει σιγά σιγά απλά να το βγάλουμε από το μυαλό μας, να μην μπορωνόμαστε και τουλάχιστον να το λύσουμε εμείς μόνοι μας μεταξύ μας, στο περιβάλλον μας. Δεν διορθώνεται, Κώστα. Δεν μπορείς να το. Θα σου πω βασικά, διορθώνεται με έναν τρόπο. Διορθώνεται με τρόπο Θάτσερ. Απλά τα πράγματα. Ο κύριος... Εσύ λες μαζικά, μαζικά εγώ πιστεύω δεν διορθώνεται ούτε έτσι. Κοίταξε. Το κράτος, επειδή είναι κράτος και επειδή έχει τις δομές και επειδή έχει την ικανότητα και επειδή έχει τους πόρους, θεωρώ, η δικιά μου άποψη είναι ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Εντάξει, άλλο το ότι αν δεν το συμφέρει να το κάνει. Για το χυψιλόγο που δεν είναι τη ώρα να αναλύσουμε. Μπράβο, δεν το συμφέρει και δεν θέλει να το κάνει. Άρα, από τη στιγμή που δεν θέλει να το κάνει, θα πει. Ποιος είστε, κύριε, είστε ο κύριος Ολυμπιακός. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνανε οι οπαδοί σας, επεισόδια στο Βόλο. Πάρα πολύ ωραία. Την επόμενη φορά που θα γίνει αυτό. Δίνεις μία φορά. Mm-hmm. Εντάξει, αλλά αυτό έχει γίνει 15.000 φορές και όχι μία. Την επόμενη φορά αποκλείζεστε διαβίου ή τουλάχιστον τα επόμενα 5-10 χρόνια από την Ευρώπη. Πάρα πολλά. Εσύ, εσύ πιστεύεις ότι γίνεται αυτό με πόρους και μέσα γίνεται. Ναι. Δεν έχεις πάει οπουδήποτε, έστω μία φορά στη ζωή σου για να πεις ότι έχουμε κανένα ρεσί να πάω εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να με βάλει. Να κάνω αυτή τη δουλειά, να με. Να, κάποιον γνωστό γνωστού. Ναι. Σίγουρα το έχεις κάνει, όλοι το έχουμε κάνει. Ωραία. Εννοείται. Σκέψω αυτό. Όταν είναι κάποιοι οργανωμένοι για να πάνε, όχι στον αθλητισμό, γενικά οργανωμένοι, ξέρω εγώ, να πάμε στη συνέλευση της πολυκατοικίας. Ναι. Θέλουμε να πάμε να κάνουμε ζημιά σε κάποιον. Δεν θα πάμε πρώτα σε αυτόν που έχει πλάτες να του πούμε, θα με καλύψει να το κάνω αυτό. Θα σε καλύψω εγώ. Να κάνουμε ένα οικονομικό σκάνδαλο, να κάνουμε οτιδήποτε. Δεν έχεις πάντα ένα άτομο που θα σε καλύψει. Εσύ πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν για όλα τα πράγματα στην Ελλάδα ένα πρόσωπο? Σίγουρα. Σίγουρα. Επομένως, δεν μπορείς να πεις θα βάλω κάμερες. Γιατί στην Αγγλία βάλανε κάμερες. Έχουν και την αστυνομία, είναι κομπλέ. Άμα βάλουν κάμερες, εσύ πιστεύεις δεν θα γίνουν επεισόδια με κάποιον να πει θα πάω να κάνω τα επεισόδια, αλλά έχει κάμερες. Πρέπει να με καλύψει με αυτόν τον τρόπο. Ναι, μην ανησυχείς, θα τις εξαφανίσουμε, τις κάνουμε. Θα χαλάσει η κάμερα εκείνη τη μέρα. Εσύ πιστεύεις δεν θα γίνουν αυτά? Θα γίνουν, αλλά επειδή ακριβώς είσαι κράτος. Ναι. Επειδή ακριβώς είσαι κράτος, πρέπει να έχεις προνοήσει και γι' αυτό. Τρόπος υπάρχει. Μα πώς να προνοήσεις, αφού και ως κράτος. Ασφαλιστικά, φοροαπαλλαγές, πάρει το ΣΔΟΕ, κλείνει επιχειρήσεις. Πρώτα απ' όλα έχεις βασίσει την οικονομία σου σε άτομα τα οποία δεν ξέρουμε. Τα πόθεν έσχεσαι τους είναι άστα να πάνε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι το μόνο κράτος σίγουρα στον κόσμο που η κυβέρνησή του δεν είναι πιο δυνατή από τους επιχειρηματίες της είναι η Ελλάδα. Άρα, πώς να βασιστείς, ποιος είναι ο ατσαλάκωτος, ο οποίος είναι και αμόλυντος και θα βασιστείς πάνω του? Κανένας. Πού να βασιστώ εγώ να το κάνω αυτό? Τότε από τη στιγμή που για να πάρουμε αυτό την περίπτωση. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, το αφήνεις καθαρά πάνω στους ανθρώπους που διοικούν τις ομάδες. Όχι, οι άνθρωποι που διοικούν τις ομάδες δεν έχουν άλλες βερίσια μεταξύ τους. Δεν έχουν καλές σχέσεις. Δεν ξέρω. Α, γιατί πήγες, Γιώργο, γιατί πήγες και έκανες παράπονα για τους οπαδούς μου? Τι θέλεις, να, εγώ που σου είχα δώσει ένα παίκτη, εγώ που έληξε 3-3 ένα μάτς και εγώ για τέτοια. Δεν υπάρχει λύση. Η μόνη λύση είναι, είμαστε σπίτι 4 άτομα, είμαστε 2 άτομα. Θα πεις στο παιδί σου, δεν θα κάνεις επεισόδια. Θα το πεις και στους φίλους αυτό να μην κάνουν επεισόδια. Μα ο Γιωργάκης είναι λίγο ατίθασος, μην τον κάνετε παρέα. Ή κάνετε τον στην άκρη, ή βάλτε το μυαλό. Αλλιώς δεν γίνεται. Ο καθένας πρέπει να κοιτάξει αυτή τη στιγμή το περιβάλλον του, το μικρό κοσμό του. Αλλιώς δεν φτιάχνουν τα πράγματα. Μην περιμένετε από άλλους. Εγώ πάντως ξέρω ότι όλο αυτό με τον Ολυμπιακό, όσο Ολυμπιακό έχει παραγίνει. Δεν είναι Ολυμπιακός, εντάξει. Δηλαδή, και εγώ έτσι νιώθω ως ένα κομμάτι, ως ένα βαθμό, αλλά εσύ πιστεύεις ότι οι άλλοι όλοι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν κάνω εγώ διάκριση, γιατί όλοι είμαστε το ίδιο βουτυγμένοι στη λάσπη στην Ελλάδα. Συμφωνώ 100%. Οπότε δεν το συμφωνώ 100%. Πιάνομαι από το τελευταίο όμως. Πιάνομαι από το τελευταίο. Πιάνομαι από το τελευταίο και λέω ότι. Έχει γίνει και τα ρίχνουν στον Ολυμπιακό γιατί αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή στην εντατική. Mm-hmm. Η ζωή του κρέμεται πραγματικά από μια κλωστή. Και πας και βγάζεις ανακοίνωση. Και δεν λες πουθενά ότι καταδικάζουμε το γεγονός. Πουθενά! Δεν υπάρχει πουθενά η λέξη είναι καταδικαστέντο. Δεν υπάρχει πουθενά η λέξη ότι δεν έπρεπε να γίνει. Παρόλα αυτά, συνεχίζει το θέατρο και λες ότι είχαν γίνει επεισόδια 500 μέτρα πριν και πήγε η αστυνομία και πέταξε δακρυγόνα. Που μπορεί η αστυνομία να πέταξε όντως δακρυγόνα ανέτεια μέσα στο Ρέντι που υπήρχαν γυναίκες και παιδιά. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Γιατί η δικιά μου άποψη για την αστυνομία δεν ξέρετε. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι
διοικείται αυτή τη στιγμή. Δεν έχω κάτι με τους αστυνομικούς. Θα σου πει όμως κάποιος. Με την ηγεσία τα έχω, εντάξει, όχι με τα παιδιά που βάζουν μπροστά τη ζωή τους για 700 ευρώ. Θα σου πει όμως κάποιος κακοπροαίρετος ότι η ανακοίνωση αφορά στον Ολυμπιακό μόνο στο κομμάτι που έγινε μέσα στο Ρέντι. Στο έξω από το γήπεδο όπου έγινε. Λίγο έξω από το Ρέντι έγινε, παιδί μου, λίγο έξω από το κλειστό. Γιατί να βγω ως Ολυμπιακός? Γιατί μετά είναι σαν να αναγνωρίζω ότι αυτή ήταν ο παδί του Ολυμπιακού. Αυτό δεν μπορείς να το αποδείξεις μετά. Μπορείς να το αποδείξεις, εντάξει, είναι κράκανη, αλλά σου λέει εγώ από πού είμαι των ευθυνών μου. Εγώ μέσα στο γήπεδο έχω ευθύνη μόνο για τον κόσμο και τα γυναικόπαιδα που είναι μέσα και τρώνε δακρυγόνα. Σου λέω μια λογική. Όπως επίσης που άκουγα κάποιους και ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ή ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, οποιοδήποτε, ό,τι και να γίνει, που λένε εντάξει, για να το πούμε όμως και από την πλευρά του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει πλευρά του Ολυμπιακού όταν υπάρχουν άνθρωποι που ρίχνουν ναυτικό πυρσό σε αστυνομικό και έχουμε τέτοιο είδος βία. Δεν είναι ομάδες, δεν είναι τα συμφέροντα των ομάδων εκεί. Και μετά πάμε στο ανθρώπινο. Δεν μπορείς να πεις α, ναι, αλλά εσείς που πήρατε το πέναλτι, κάτσε ρε φίλε, ποιο πέναλτι, εδώ σκοτώνεται άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Εντάξει, η δικιά μου η άποψη πάνω σε αυτά είναι ότι όποιος κάθεται. Αυτοί. Δεν τους λέω καν ανθρώπους. Αυτά τα δίποδα, γιατί περί δίποδα πρόκειται. Βάζουν το μανδύα και το καμουφλάζ των ομάδων μπροστά για να ικανοποιήσουν τα ένστικτα που έχουν μέσα τους. Τα ένστικτα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μια δολοφονία, τα ένστικτα μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ξυλοδαρμό. Όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι στο όνομα του Ολυμπιακού, στο όνομα του Παναθηναϊκού, στο όνομα του Άρη, στο όνομα του ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρα άνθρωποι που βάζουν μπροστά αυτό εδώ πέρα το μανδύα, εντάξει, και ικανοποιούν τα ζώδη ενστικτά τους. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά απλά τα πράγματα. Αλλά επειδή το ανοίξαμε πολύ, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσει, αν μπορεί να αλλάξει κάτι, πρέπει να ξεκινήσει μέσα από τα σπίτια μας, να αλλάξει πρώτα όλο αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, τα δικά μας. Πρώτα από τον εαυτό μας, τα δικά σας, σπίτια μας μόνο. Ναι, να κοιτάξουμε το δικό μας το σπίτι, το δικό μας τον εαυτό, mm-hmm. τον δίπλα μας, τους άμεσα εμπλοκομένους στην οικογένειά μας. Εντάξει. Και μετά να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το αλλάξουμε αυτό μέσα στην κοινωνία. Ταχεία ανάρρωση στον αστυνομικό και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Να θυμηθώ να αλλάξω τον χρόνο. Μια λαμπερή μουσική παρέα έρχεται στο Βεργίνα Θέατρο για να μας παρουσιάσει ένα εορταστικό πρόγραμμα με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια του χθες και του σήμερα. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, γέλιο, χαρά, να θυμηθούμε να αλλάξουμε τον χρόνο και να θυμηθούμε να ξεχάσουμε πάρα πολλά. Να αφήσουμε τον Κώστα Μακεδόνα και την Κατερίνα Κούκα να μας παρασύρουν με τις μοναδικές φωνές τους και τις συγκλονιστικές ερμηνείες τους. Να διασκεδάσουμε με τον μέτρ της άτυρας και του αυτοσχεδιασμού Γιάννη Ζουγανέλη και να συμμετάσχουμε σε σπαρταριστά σκέτς και happenings. Μαζί με την Κατερίνα Τσάβαλου συμμετέχουν Τάνια Ρόκα, Γιώργος Μπούρμπας και Ευανθία Κρητικού. Σκηνοθεσία Γιάννη Ζουγανέλη, κείμενα Νίκος Κεραμιδάς, Διεύθυνση Ορχήστρας Κώστας Βελιάδης. Στο Βεργίνα Θέατρο, πρεμιέρα 22 Δεκέμβρη, Ρεβεγιόν Χριστουγέννων 24 Δεκέμβρη και Πρωτοχρονιά 31 Δεκέμβρη, με δέσματα και σαμπάνια. Για πληροφορίες στο 2310-491-291. Προπόληση τα εισιτήριά σας από το καζίνο και διαδικτυακά από το www.more.com, από τα καταστήματα Public και Nova. Έλα φίλε. Και εγώ έχω πει ότι όταν ένα κακό είναι ριζωμένο στην κοινωνία, πρέπει να το πιάσεις από την αρχή του. Από τα σπάργανα, δεν ξέρω αν με παρατήρεις. Μάλιστα. Και η αρχή του είναι στα σχολεία, στις αυλές, στις γειτονιές και ακόμη και στο σπίτι, όταν είναι το παιδί σου μικρό και κοιτάει την οθόνη πρώτη φορά και βλέπει ποδόσφαιρο. Και λέει, μπαμπά, τι είναι αυτό? Καλύτερα να του δείξει εκείνη την ώρα Premier League και να του πεις φανατίσουμε αυτό, γιατί είναι μακριά αυτό, δεν θα μπορέσει κανένας να πλακωθεί στο ξύλο γι' αυτό ή να σκοτωθείς γι' αυτό, παρά να φανατιστείς για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό, για την ΕΠΟ, όχι ο Μπαλτάκος, όχι ο Μαρινάκης. Γιατί μπλέκουμε, πραγματικά δηλαδή, εμείς έχουμε και συμφέρον αυτό, από αυτό, έτσι. Ναι. Από το, έχουμε ένα, δηλαδή η δουλειά μου εμένα είναι να όχι εμπορεύουμε ακριβώς, αλλά εμπορεύουμε αθλητικό περιεχόμενο. Και σας λέω ότι δεν έχετε λόγο, ρε παιδιά, μέσα στο σπίτι σας να σας νοιάζει ο Μαρινάκης έκανε αυτό. Τι σχέση έχεις εσύ με τον Μαρινάκη, τι σχέση έχεις με τον Καρυπίδη, τι σχέση έχεις με τον Σαββίδη? Αυτοί είναι εκατομμυριούχοι, δεν τους νοιάζεις, δεν τους ενδιαφέρεις. Εσένα γιατί σου τρώνε τόσο μεγάλο μέρος από τη ζωή σου καθημερινά? Αυτό πρέπει να αναρωτηθείτε και να αναλογιστούμε λίγο το τι σημαίνει η λέξη υποστηρίζω μια ομάδα, γιατί θέλω να το πω αυτό εδώ και καιρό. Γιατί βλέπω μερικούς να λένε για τον Άρη, α, ο Άρης μας έχει φάει τα καλύτερα μας χρόνια. Όχι. Είναι δική σου επιλογή. Στηρίζεις μια ομάδα, υποστηρίζεις μια ομάδα. Δεν έχεις κανένα λόγο, αν το πάρουμε τελείως ψυχρά, άμα χάσει η ομάδα, να πας και να πεις τι έγινε, λαϊκά δικαστή. Γιατί τι είσαι εσύ?
υποστηρίζεις μια ομάδα. Δεν είσαι ούτε μέτοχος, εκτός αν είσαι μέτοχος. Εντάξει. Αν είσαι μέτοχος, έχεις ένομο συμφέρον. Αλλά αν δεν είσαι κάτι το τρομερό, ρε φίλε, μην την υποστηρίζεις στο τέλος. Μη σου τρώει τα χρόνια. Μη χαλιέσαι. Άμα χαλιέσαι, μη χαλιέσαι. Άμα χαλιέσαι, μη χαλιέσαι. Γέροντας. Πάολο Κοστέλιο. Πάολο Κοστέλιο. Ωραία, Πάλο, γιατί σας βλέπω ότι τρώγεστε. Ναι. Τρώγεστε. Και αυτό το. Άμα δεν σας αρέσει αυτό το γλυκό πικρό, το μας τρώει τα χρόνια μας ο Άρης, μην το κάνετε. Ή ο ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν μπορεί να κάθομαστε και να μαλώνουμε για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Που ξαναλέω, το λέω εγώ γιατί. Που εγώ το εμπορεύομαι ουσιαστικά αυτό. Ναι, είναι. Εμένα με συμφέρει να το κάνετε αυτό. Και το Χρήστο και οποιονδήποτε. Γιατί θα έχουμε δουλειά. Αλλά άμα σας χαλάει, μην το κάνετε, ρε παιδί μου. Αφήστε το. Ακούστε λίγη μουσική. Δείτε καμιά ταινία. Τι να πω. Αλλά και εκεί είστε κανεί να λέτε ο Σκορτζέζε είναι καλύτερο. Το γλεντάει τον Όλαν. Ναι. Άντρε, τι να μα πείτε κι εσεί πουθενάδε. Που τα έχω δει αυτά, έτσι. Είμαι σε ομάδε που είναι για σινεμά και τα έχω κάνει κι εγώ. Εντάξει, άλλο αυτό. Και άλλο τώρα να βγω εγώ στον δρόμο και να μαζευτούμε 15 άτομα και να πλακωνόμαστε. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό όλο αυτό. Και άμα θέλετε να πλακωθείτε, ρε παιδιά, πάντα γραφτείτε MMA και πλακωθείτε με νόμου και με κανόνε. Ναι, 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 ναι. Τι να πω. Ξεσπάστε εκεί. Ναι. Ξεσπάστε εκεί. Δηλαδή. Έχουμε δυστυχώς και μιλάμε σε αυτό το. Τι ωραία είναι, δεν μπορώ να το πω, θα μας κλείσουν. Σε αυτό το βρωμοκράτος, εντάξει, έχουμε καταλήξει στο να μιλάμε και να κάνουμε συζητήσεις και να. Και όλο να συζητάμε ξανά τα ίδια και τα ίδια και να μην αλλάζει τίποτα. Συζητούσαμε τα ίδια και με τον Φιλιόπουλο, συζητούσαμε τα ίδια και με τον Άλκη, συζητάμε τώρα τα ίδια με τον αστυνομικό, συζητάμε πάντα για αυτή την μπιπ. Την αθλητική βία, εντάξει, που σε κάποια στιγμή εγώ κράτος δεν είμαι. Απλά πρέπει κάποια στιγμή και εμείς ως μέσα μαζικής ενημέρωσης να δούμε σε ποιο κομμάτι της ιστορίας είμαστε λάθος. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είμαστε λάθος. Όπως επίσης και για την κρατική βία, γιατί να μην το πάμε μόνο στην αθλητική βία, δεν είναι μόνο αθλητική βία, είναι γενικότερη και είναι και ελεκτική βία και είναι και ψυχολογική βία που ασκείται από αυτό το κράτος. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι στα κάγκελα και κοινωνικά έχουμε πολλά παράπονα. Και όχι το κατανοώ, το βιώνω. Όπως δεν είναι δικαιολογημένη η αντίδραση στην αστυνομία αυτή, αλλά δεν είναι δικαιολογημένο να είσαι αστυνομικός και να βγάζεις το άχτι σου. Γιατί ξαναλέω, εγώ το λέω συνέχεια, το ρωτάω σε κόσμο. Εσείς όταν περνάτε δίπλα από αστυνομία ή από περιπολικό ή οτιδήποτε, νιώθετε άνετα, νιώθετε ασφαλείς. Εγώ νιώθω ασφάλεια, παιδιά. Εγώ περνάω δίπλα από περιπολικό και αγχώνομαι ενώ δεν έχω κάνει κάτι. Δεν γίνεται να περνάω εγώ δίπλα από αστυνομικό και να νιώθω ότι θα μπορεί να με κάνει το οτιδήποτε ή ότι θα με κοιτάξει στραβά. Δεν είμαι στο στρατό. Να είμαι αγιάλιστος ή οτιδήποτε και να με πει τι που πας εσύ, δε καφή. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό σαν κοινωνία. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο αυτό. Και αυτό είναι δική σας ευθύνη. Αυτό είναι το μόνο που εγώ δεν μπορώ να πω στον κόσμο μην το κάνετε αυτό. Αυτό είναι πρέπει να το κάνετε εσείς. Δεν είναι στο δικό μου μετερίζει η αστυνομία. Πρέπει λίγο να τους τραβήξετε λίγο τα λουριά. Γιατί ξέρω πώς είναι η εκπαίδευση στην αστυνομία. Μην νομίζω ότι δεν ξέρουμε ότι εσείς ο τάδε και αυτοί είναι τα μυρμήκια και πρέπει να τους πατάς. Μην νομίζω ότι δεν τα μαθαίνουμε. Πώς τους βάζετε μέσα στο μυαλό, ναι. Γιατί αυτό δικαιολογείται μόνο άμα είναι ο άλλος κομμάτος στο στρατό για 3 μήνες. Όχι για 20 χρόνια. Αυτό γιατί ήταν και του Γρηγορόπουλου της προάλλες η επέτειος. Και όχι τίποτα άλλο. Έφαγε και πολύ δακρυγόνο ο κόσμος και στο Βόλο και έφαγε πολύ δακρυγόνο και στο Ρέντι. Και δεν γουστάρω εγώ να έχω παιδί και να πάει το παιδί μου να δει. Τώρα δηλαδή να απαγορεύσουμε και το βόλεϊ. Να πάει το παιδί μου να δει βόλεϊ και να λέω α, κάτσε μου φάει κανένα δακρυγόνο και μου έρθει με λιπόθυμο. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Αυτά. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά τις 6.30 λίγο να το ελαφρύνουμε. Θανάση Κυλιώνη στην παρέα του Λίμπερο 107,4. Μετά τις 7 ανοιχτές γραμμές. Το βαρύναμε λίγο αυτό το μισάωρο, αλλά συγχωρήστε μας, έπρεπε να τα πούμε. Νομίζω ότι. Είναι και η επικαιρότητα τέτοια. Γενικά, καλό θα είναι την επόμενη φορά να μην υπάρξει επόμενη φορά. Καλά, θα υπάρξει όμως. Γέροντας, Γέροντας. Πρέπει να σου βρούμε. Εγώ είμαι Πάολο Κοστέλιο, εσύ τι είσαι τώρα. Θα βρούμε. Άντε, γεια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο 107,4. Ακούτε. Όχι, έχει ένα μέτρο. Πάμε να δώσουμε την. Τρόμαξε, συγγνώμη, σας τρόμαξα. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σιγά σιγά και στο Θανάση Κυλιώνη, ο οποίος έρχεται στην παρέα του Λίμπερο. Αμέσως τώρα, στον Λίμπερο 107,4, ο Θανάσης Κυλιώνης με τον ένθετο Λίμπερο Bet. Με επιδέξιο κοντρόλ του κουπόνι του στοιχήματος, με αποδόσεις και ψαγμένες αναλύσεις για να ζήσουμε τις μεγάλες συγκινήσεις. Χορηγός η Novibet. Κύριε Κυλιώνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Με ρακώσατε πάλι, έτσι. Έτσι, πάντα. Χθες βάλαμε συντήσει, γιατί θα μας ξέφυγε. Hell's Bells χθες, επειδή είχε μάτς στην Τούμπα κτλ. Ενόψη Τούμπας, ναι. Αλλιώς έβαζε και με τζέ, ένα από τα δύο βάζει πάντα στην Τούμπα. Τι γίνεται, λοιπόν, τι κάνετε, όλα καλά. Όλα καλά, εσύ. Σας άκουγα στον πρόλογο σας νωρίτερα. Εντάξει, mm-hmm. συμφωνώ και προς υπογράφω και δυστυχώς, παιδιά, δεν είναι όσο υπάρχει ατιμορρησία στην Ελλάδα και έλλειψη αθλητικής παιδείας και γενικότερα έλλειμμα πολιτισμού. Κακά τα ψέματα, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, έτσι. Mm-hmm. Ο νεοέλληνας έχει σημαντικό έλλειμμα πολιτισμού. Θα ζούμε τέτοια πράγματα. Βέβαια, το κακό ξεκινάει από έχει κοινωνικές ρίζες, απλά εκτονώνεται στο αθλητικό πεδίο, παύλο οπαδικό. Εκεί βρίσκουν έτσι πεδίο δράσης, πρόσφορο, έδαφος αυτά τα παιδιά τα οποία είναι μπερδεμένα, προέρχονται τα πιο πολλά από σπίτια που συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Τέλος πάντων, τεράστιο θέμα και δεν είναι και... Όχι, είναι και δική μας δουλειά των μέσων μαζικής ενημέρωσης να μειώσουμε το κακό, γιατί να το εξαλείψουμε δεν γίνεται. Είναι θέμα ανθρώπινου γένους, έτσι. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον πλανήτη που να έχει εξαλείψει την βία σε οποιαδήποτε έκφανσή της στο 100%, είτε μιλάμε για αθλητική βία, είτε για κοινωνική βία, είτε πολιτική βία κτλ. Είναι το ανθρώπινο γένος, έχει αυτό το κουσούρι, είναι παιδί μου μανίσιο κουσούρι, πώς να το πούμε, με το που γεννιόμαστε, έτσι είναι ο άνθρωπος. Είναι ματαιόδοξος, θέλει να επιβάλλει την άποψή του και τα θέλω του και τα πιστεύω του στον άλλον κτλ. Κτλ. Αλλά είναι δουλειά και των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων και των ραδιοφώνων, των τηλεοράσεων, των καναλιών, των site, των εφημερίδων κτλ. Κτλ. Να, όσο μπορούμε, όσο περνάει από το χέρι μας, να μετριάσουμε αυτό το ποσοστό, έτσι, των μπερδεμένων, παύλα ακατοίκητων εγκεφάλων. Ναι. Έχεις δίκιο, Θανάση. Το θέμα είναι ποιος ακούει όμως και ποιος... Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Δυστυχώς πολλοί από το συνάφι, αρκετοί από το συνάφι μας, ρίχνουν σπόρους, φυτίλια, έτσι, κακού και μπεζώνουν τον κόσμο. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, έτσι. Μπορεί να έχουν και κέρδος. Μπορεί να έχουν και κέρδος από όλο αυτό. Προφανώς και έχουν κέρδος και άμεσο. Και άμεσο κέρδος να μην έχουν, έχουν έμεσο, έτσι. Δεν λέμε ότι όποιος το κάνει αυτό παίρνει λεφτά, ξέρω εγώ, από, λέμε, από μια ΠΑΕ και από έναν πρόεδρο κτλ. Αλλά είναι κύκλος, ρε παιδί μου. Όσο θέλει και αυτός να δημιουργεί τον δικό του, έτσι, στρατό, θα έχει κέρδη σε δουλειές, σε απήγηση που θα έχει κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και από τη στιγμή που δεν θέλουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις να δώσουν πραγματικά σημαντική λύση σε αυτό το θέμα, δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι, γιατί και εκάστοτε κυβερνήσεις θέλουν να τα έχουν καλά με ισχυρούς προέδρους, ισχυρών ομάδων που έχουν από πίσω τους οπαδικούς στρατούς, παύλα μεγάλες δεξαμενές ψήφων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Ναι. Οπότε δυστυχώς στην Ελλάδα δύσκολα να δούμε άμεσα να λύνεται ή τόσο πόντο να μετριάζει το κακό. Δεν είμαι αισιόδοξος. Για πάμε στα πιο αισιόδοξα. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Mm. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος και είναι και ένας από τους λόγους, από το σημαντικότερο, ο σημαντικότερος, δεν είναι ο μοναδικός, που έχω αποτραβηχτεί πάρα πολύ από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή πραγματικά με απασχολεί πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο κατά 99,9% μόνο για στοιχηματικούς λόγους. Δεν μπαίνω καν στη δικασία πλέον να κάτσω να δω στιγμιότυπα. Μου βγάζει κυριολεκτικά μια απέχθεια το ελληνικό ποδόσφαιρο και το λέω στον αέρα αθλητικού ραδιοφώνου, το οποίο από αυτό ζει, έτσι. Από τον αθλητισμό, από τον ελληνικό αθλητισμό, από τον ελληνικό ποδόσφαιρο κλπ. Αλλά δεν μπορώ πλέον άλλο, παιδιά. Έχω αγανακτήσει, έχω απευθύσει και επειδή καταναλώνω και πολλές άλλες ώρες της ημέρας μου βλέποντας, ας πούμε, ξένο ποδόσφαιρο, που και το θέμα είναι πιο καλό, αλλά είναι και θέμα της δουλειάς μου, τις λίγες ελεύθερες ώρες που έχω, δεν τις ξοδεύω, δεν τις πατάω για να δω, ας πούμε, ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό έχω πει ως πρόταση, Θανάση, να γίνουμε φανατικοί με ξένες ομάδες μόνο, που μακριά από εμάς δεν θα έχουμε θέμα. Ο καθένας κάνει τα κομμάτια του. Ο καθένας, εμείς τώρα, όπως εσύ και όπως και ο Χρήστος, όπως και εγώ, καταθέτουμε την άποψή μας. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια, τα δικά του πιστεύω κτλ. Και ο καθένας πράττει, τώρα δεν είμαστε μικρά για να πούμε. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Ναι, και δεν λέω ότι είναι κακό να παρακολουθεί κάποιος ελληνικό ποδόσφαιρο να πηγαίνει ξεχωριστό στο γήπεδο κτλ. Αλλά δυστυχώς. Κάνοντας αυτό το πράγμα, βάζουμε ένα λιθαράκι στο να διονύζεται μια κατάσταση. Δεν ξέρω, δηλαδή, πολλές φορές έχω σκεφτεί, ρε παιδί μου, που δεν είναι ανέφικτο, είναι
βάζε το λουκέτο για ένα χρόνο, μπας και κάτι γίνεται, παιδί μου. Θα μου πεις, θα γίνει κάτι, δεν θα γίνει κάτι, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Άσε που δεν μπαίνει και λουκέτο σε μια τέτοια τεράστια μπίζνα όπως είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Εννοείται. Το ποδόσφαιρο είναι τεράστια μπίζνα. Τρώνε το ποδόσφαιρο εκατομμύρια κόσμου και στην Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Είναι μπίζνα μεγάλη που ραφίτσι, απλά λουκέτο. Και όλος πάντων, πάμε στα δικά μας τα πεζά, τα στοιχηματικά. Λίμπερο Μπέτ, λοιπόν, με χορηγό την Όβεμπετ. Έχουμε αρκετά ενδιαφέρον κουπόνι σήμερα. Έχουμε καταρχήν μεγάλο παιχνίδι στην Ιταλία. Έχουμε Γιουβέντους Νάπολη. Ένα έτσι παραδοσιακό ντέρμπι, αν και δεν είναι τοπικό παιχνίδι του καμπιονάτο. Με την Νάπολη τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τον αέρα της Γιουβέντους. Μάλιστα πέρυσι κέρδισε μέσα έξω, αλλά πέρυσι ήταν χρονιά σκουντέντο για τους Παρτενοπέοι. Φέτος δεν είναι τόσο καλή. Η Γιουβέντους, χωρίς να παίζει πολύ καλή μπάλα, με τα ψέματα που λέμε, διατηρείται πολύ κοντά στην πρωτοπόρο Ιντερ και θεωρητικά έτσι διεκδικεί το πρωτάθλημα. Είναι πάντως ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ για Γιουβέντους, όπως την εξωγώ Κατενάτσιο, Άμυνα, Τσιμένο κτλ. Δέχεται εύκολα γκολ για Γιουβέντους. Δέχεται και από τη Μόντσα την περασμένη Βασίλη που την κέρδισε 1-2 με γκολ στις καθυστερήσεις. Η Νάπολη από δύο συνεχόμενες ήττες στον Μπερναμπέου και το 0-3 από την Ιντερ την περασμένη εβδομάδα. Εν μέρη πλασματικό, μάλιστα οι Παρτενοπέοι φωνάζουν για την διαιτησία. Ο Σίμεν έχει επιστρέψει, έχει πάρει πλέον 1-2 παιχνίδια στα πόδια του μετά τον τραυματισμό του. Παρατήρια παίζει κανονικά. Δεν μπλέκομαι σημείο. Αν και το 2-35 στον Άστο Γιουβέντους, εντάξει, είναι ελκυστικός. Είναι ελκυστικός σαν απόδοση. Κράτησα τον goal-goal, νομίζω είναι παιχνίδι που ξεκινάει από το 1-1. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν ολοκληρωθεί και στο 1-1. Περιμένω τουλάχιστον ένα goal και από τις δύο ομάδες. Στο 1-87 αποτιμούμε τον goal-goal. Το κατάμε. Επίσης, goal-goal πιθανό κατ' εμέ και ακόμα πιο καλοπληρωμένο στην Ισπανία, στη La Liga, το Χετάφε Βαλένθια. Εδώ μάλιστα έχουμε απόδοση 2-20 στο goal-goal. Είναι δύο ομάδες που ισοβαθμούν στην μέση περίπου της βαθμολογίας της La Liga. Παίξανε κύπελλο την Τρίτη εκτός έδρας, αν φόντερες προκρίθηκαν παίζοντας με πάρα πολλές αλλαγές, ξεκούρασαν όλους τους βασικούς. Η Χετάφε είναι αίτητη φέτος στο γήπεδό της. Βέβαια σήμερα έχει 3-4 δυνατές απουσίες στην άμυνα. Οι τρεις είναι τιμωρημένοι, οι άλλοι είναι τραυματίες. Η Βαλένθια φέτος εκτός έδρας, εκτός μεστάγια, πάντα σκοράρει. Και εδώ έχουμε δύο οξύμορα στατιστικά, τα οποία νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν, θα πάψουν να εφίστανται. Είναι το ότι η Βαλένθια την τελευταία τετραετία δεν έχει βάλει γκολ εκεί στο Κολυσέουμ, στην έδρα της Χετάφε. 4 χρόνια χωρίς γκολ εκεί. Και επίσης στις 9 από τις 10 τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα της Χετάφε είχαμε ένα γκολ. Είναι στατιστικά τα οποία, όπως λέμε, είναι στατιστικά λάθη. Είναι και η φυσιογνωμία των ομάδων τέτοια. Η Βαλένθια βάζει γκολ εκτός έδρας. Η Χετάφε, ναι, με δυνατή εντός, αλλά με πολλές και σημαντικές απουσίες σήμερα στην άμυνα. Το γκολ είναι σε πολύ καλή τιμή. Μιλάμε και για ιστορικό πρωτάθλημα το οποίο δίνει αρκετά γκολ παραδοσιακά. Στο 2-20 νομίζω είναι μια τιμή που αξίζει 100% τα λεφτά της. Ωραίο κόμπο μπέτ που έχουμε στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία που θες οι δύο πρωτοπόροι PSV και η Φέγγιον συνέχισαν με νίκες. Στα μάτς που άνοιξαν την αγωνιστή, μάλιστα η Φέγγιον έβαλε δύο γκολ στις καθυστερήσεις και πήρε την νίκη κοντά στη Φόλενταμ. Σήμερα παίζει η Τβέντε με την Εξέλσιορ. Η Τβέντε η οποία κάνει εξίσου πολύ καλή πορεία. Αν κερδίσει σήμερα θα βρεθεί έστω και προσωρινά μόνη στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Όπου να πούμε ότι από φέτος στην Ολλανδία και ο τρίτος παίζει Champions League. Προκριματικά βέβαια όχι ομίλους. Άρα είναι πολύ ψηλό πολύ ισχυρό το κίνητρο. Η Τβέντε η οποία στο γήπεδο της είναι πάρα πολύ δυνατή. Βέβαια τώρα με τον Άστον 25 ή 26 δεν υπάρχει καμία απολύτως αξία. Υπάρχει όμως αξία αν τον συνδυάσουμε με τον goal-goal και για την Τβέντε εδώ και δύο μήνες δέχεται σταθερά goal ανεξαρτήτως αντιπάλου και έδρας. Και από την άλλη Excelsior για ομάδα ουράς έχει αξιομνημόνευτη συνέπεια στο σκοράρισμα. Στα 9 τελευταία παιχνίδια της έχει βάλει goal στα 8 εξ αυτών. Για Ολλανδικό πρωτάθλημα μιλάμε, όπου τα goal μπαίνουν βροχή. Το άσο με goal goal πηγαίνει στο 2.80 στην Ovbet. Που 1.25 στον απλό άσο, που 2.80 που μπορεί να ρίξει το μάτς και 3-1-4-1 δεν σε ενδιαφέρει. Εδώ μάλιστα να πούμε ότι υπάρχει και επιλογή κάποιος που θέλει να το ακολουθήσει και θέλει να κάνει μονό ποντάρισμα, μπορεί να πάει σε bet builder να τυμπήσει ξεχωριστά τον άσο, ξεχωριστά τον goal goal, παίρνει κατά τη χαμηλότερη απόδοση από το combo bet που είναι στο 2.80 τώρα, είναι στο 2.62 στο bet builder ξεχωριστά ο άσος, ξεχωριστά τον goal goal. Αλλά σου προσφέρει το προνόμιο ότι αν προηγηθεί με δύο γκολ διαφορά, έτσι φαίνεται, ο άσος τικάρεται. Τον πληρώνεσαι, ναι. Έτσι, πρώην πληρώμη. Τον πληρώνεσαι και μετά απλά περιμένεις να σκοράρει και η Excelsior.
Λοιπόν, γιατί εγώ την έχω πατήσει έτσι, να έχω πάει στο κόμπο να παίξω άσο με γκολ-γκολ και από 3-1 λήξει 3-3 το παιχνίδι και να μείνω με την όρεξη. Λοιπόν, αλλά είναι ένα κόμπο μπέτ αρκετά πιθανό το άσο με γκολ-γκολ και είναι μια επιλογή που δίνει υπεραξία στον πολύ πιθανό άσο της Βέντε. Βέβαια για 1-25 δεν το συζητάμε καν. Για 1-25 δεν παίζουμε, θα γίνουν και PSV. Επίσης έχουμε πολύ δυνατά φαβορή, δυνατό φαβορή και το βράδυ στην Πορτογαλία, η Μπενφίκα παίζει με τη Φαρένσε. Δεν μιλάμε για ακόμα χαμηλότερη απόδοση στον άσο. Αφήνω τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, γιατί και από τη Σβάιτε Λίγκα δεν βγάζω κάτι ανώβερο. Καστρούι και Βέχεν Μπράουν Σβάιχ δεν είναι και πολύ μοιρασμένα παιχνίδια, όπως φαίνεται και από τα σετ αποδόσεων, που έχουμε σχεδόν τα άλλες και τριπλές τα παιχνίδια. Έχουμε επίσης πολύ δύσκολο παιχνίδι τριπλή και στο Βέλγιο, το Κόρτρακ Βέστερλο. Υπάρχει ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα της Χιλής, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Στη Λατινική Αμερική σιγά σιγά τα πρωταθλήματα ολοκληρώνονται, γιατί έχουν άλλο καλεντάρι, έχουν και άλλες εποχές εκεί. Αυτή τη στιγμή έχουν ψιλοκαλοκαίρι στη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, σήμερα ρίχνει αυλία το πρωτάθλημα της Χιλής και το ενδιαφέρον εστιάζεται στη μάχη του τίτλου αποκλειστικά, εκεί όπου θα το πάρει ή η Κομπερσάλ ή ο Ουατιπάτο. Ο Ουατιπάτο, αν δεν κάνω λάθος, έχει και χορηγό στη φανέλα της την Novibet, που είναι και χορηγός του Liberobet. Λοιπόν, εδώ τα δεδομένα έχουν ως εξής. Η Κομπρεσάλ, βασικά να πούμε ότι και οι δύο παίζουν με αδιάφορους θεωρητικά αντιπάλους, γιατί ειδικά στη Λατινική Αμερική, είδαμε και προχθές με τη Φορταλέζα που πήγε και ρίξε ούσα αδιάφορα βαθμολογικά τη Σάντος, στη Λατινική Αμερική δεν χαρίζονται οι ομάδες. Τουλάχιστον αυτό μας έχει δείξει η προϊστορία. Λοιπόν, η Κομπρεσάλ που είναι πρωτοπόρος σε απόσταση 2 βαθμών από τον Ατσιπάτο, αν κερδίσει την Ουνιόν Εσπανιόλα, η οποία είναι μεν αδιάφορη, αλλά να πούμε ότι η προηγούμενη αγωνιστική πήγε μέσα στην Κόλο Κόλο, που είναι το βουνό της Χιλής, και την κέρδισε 0-2, και γενικά είναι η ομάδα που σκοράρει πάντα στο γήπεδό της, είναι στο 2-0-3 το διπλό, είναι καλή απόδοση για πρωτοπόρο που με νίκη παίρνει πρωτάθλημα, κερδίζει και παίρνει τίτλο δηλαδή, είναι στο 2-0-3 αυτή τη στιγμή το διπλό της Κομπρεσάλ, έπεσε λίγο, μέχρι το μεσημέρι ήταν στο 2-15, εγώ κράτησα το Χ2 με γκολ-γκολ, σε απόδοση ολόεδια με το διπλό, στο 2-15 ήταν. Όταν το πόνταρα, καλύπτει και την ισοπαλία. Γκολ-γκολ, γιατί νομίζω ότι η Ουνιόν Εσπανιόλα και να χάσει ακόμα θα πετύχει ένα γκολ. Είναι πολύ δυνατή εντός έδρας και έχετε και από σπουδαίο αποτέλεσμα το 0-2 στην Κολοκόλ. Η Κομπρεσάλ, μάλιστα, είναι κυρίως ομάδα έδρας. Δεν είναι τόσο αποτελεσματική, αν και πρωτοπόρος μακριά από το γήπεδό της. Και ίσως να πάρει το πρωτάθλημα, ακόμα και αν φέρει ισοπαλία, ακόμα και αν κερδίσει ο Ατσιπάτο εντός έδρας στην αδιάφορη Αουντάξ Ταλιάνο. Στην Χιλή, για τον τίτλο και μόνο, αν ισοβαθμίσουν δύο ομάδες στην κορυφή, παίζουν αγώνα μπαράς στο ιδιαίτερο γήπεδο. Οπότε μπορεί η Κομπρεσάλ να πάρει το πρωτάθλημα σε επόμενο παιχνίδι, φέροντας χ σήμερα, ακόμα και αν κερδίσει ο Ατσιπάτο, θα έχουμε ισοβαθμία και δεν παίζουν ρόλο όταν αφορά μόνο τον τίτλο, το πρωτάθλημα. Δεν παίζουν ρόλο γκολ αβερέτς και τα λοιπά. Μεταξύ τους αποτελέσματα θα παίξουν play-off, ένα μονό παιχνίδι στο ιδιαίτερο γήπεδο. Γι' αυτό πήγα στο χ2 με γκολ-γκολ. Νομίζω ότι η Κομπρεσάλ δεν θα χάσει. Αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα κερδίσει, γιατί η Ουνιόν Εσπανιόλα δεν θα της χαριστεί. Η Ουατσιπάντο έχει το πλεονέκτημα ότι παίζει εντός έδρας με επίσης αδιάφορο αντίπαλο, την Αουντάξ Ταλιάνο, που είναι και πιο χαμηλά στη βαθμολογία από την Ουνιόν Εσπανιόλα. Έχει θεωρητικά πιο εύκολο έργο για να κερδίσει. Γι' αυτό βέβαια και η δική της νίκη, ο άσος Ουατσιπάντο πλέον είναι 1-42. Μπορεί κάποιος να πάει και στο συνδυαστικό άσο Ουατσιπάντο διπλό Κομπρεσάλ. Εγώ το απέφυγα, γιατί ας πούμε, αν η Κομπρεσάλ, λέμε, έχει κλειδώσει τη νίκη, έχει κάνει ένα 0-3, ένα 4 κτλ. Γιατί δεν αποκλείται. Εντάξει, η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία είναι και μένει πέρι πρωτάθλημα. Λοιπόν, αν μάθει ο Ατσιπάτο ότι έχει εξασφαλίσει την νίκη η Κομπρεσάλ, ενδεχομένως να χαλαρώσει και να της πάρει κανένα αποτέλεσμα για τον Ταξιταλιάνο. Πάντως τα σημεία που φωσφορίζουν, ας πούμε, στη Χιλή, αυτά είναι. Άσο ο Ατσιπάτο και διπλό Κομπρεσάλ. Εγώ το μόνο που κράτησα είναι το Χ2 με γκολ-γκολ στο Ουνιόν Εσπανιόλα Κομπρεσάλ, για τους λόγους που εξήγησα. Είναι και στις 11 η ώρα η σέντρα, δηλαδή για κάποιους που παίζουν live είναι σχετικά βολική ώρα, δεν είναι να πεις ότι ξεκινάνε τα μάτς 2 η ώρα, 2.30 όπως είναι στη Βραζιλία και στην Αργεντινή. Οπότε και στο live, πάντα τελευταίες αγωνιστικές, είτε μιλάμε για Χιλή, είτε μιλάμε για Ελλάδα, είτε μιλάμε για Premier League, οι τελευταίες αγωνιστικές πάντα έχουν και το σοβαρό παιχνίδι και το μεγαλύτερο στοιχηματικό ενδιαφέρον εστιάζει στο live. Ωραία. Νομίζω, Κωνσταντίνε, μας κάλυψε ο Θανάσης. Άρα τι κρατάμε για σήμερα, έτσι, σε τίτλους? Εγώ κράτησα το goal-goal στο Juventus Napoli και στο Χετάφε Βαλένθια, σχετικά goal-goal, σε καλές αποδόσεις. Το bet builder ή combo bet, τέλος πάντων, νίκη της Τβέντε, δεχόμενη όμως goal με την Excelsior, γιατί η Excelsior βάζει goal.
Και επίσης από το παιχνίδι της Χιλής, το χίδιο με γκολ στο μάτι της Κομπρεσάλ, η οποία με διπλό σήμερα παίρνει πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω βέβαια, αν φέρει χ, ακόμα και αν κερδίσει ο Ατσιπάτο, θα παιχτεί ο τίτλος σε επόμενο παιχνίδι, αγώνα μπαράζ σε δεύτερο γήπεδο. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Θανάση, εμείς από καλό Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, εσύ αύριο εδώ στα παιδιά. Εγώ αύριο μετά το διάλειμμα των 3.30 θα μιλήσω στα παιδιά σε Δημήτρη Δεναξή και Γιώργο Μπαϊράμι. Εμείς θα πούμε την Δευτέρα. Τα χαιρετίσματά μας στο Μπαϊράμι και στο Δεναξή. Ναι, δεν τους βλέπουμε πλέον. Καλά, και εγώ πλέον. Και εγώ δεν σας βλέπω πλέον, εντάξει. Σε περιμένουμε, είπαμε για τέτοιο, για κουμπί και καφέ εδώ. Ναι, είπαμε. Δύο ώρο. Θα το συνδυάσουμε. Νομίζω πριν το Euro, ένα-δύο ώρο έτσι να, και στοιχηματικά αλλά και ποδοσφαιρικά. Πάμε μακριά τώρα, εσύ πας αρχές Ιουνίου. Εντάξει, να έχουμε άπλα μέχρι τότε να το κανονίσουμε. Ναι, το κανονίσουμε. Κατά Ιουνίου ξεκινάει το Euro. Ωραία, Θανάση, ευχαριστούμε. Να σε καλά, Θανάση. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτά και από τον Θανάση Κυλώνη. Δηλαδή θες να μου πεις ότι με το AI φτιάχνεις ό,τι θέλεις? Ναι, δες εδώ. Θέλουμε κορυφαία εμπειρία live καζίνο. Ναι, με αμέτρητα τραπέζια και παιχνίδια. Μήπως εννοείται Novibet? Το live καζίνο των ονείρων σου υπάρχει στη Novibet. Με τα περισσότερα live παιχνίδια που μπορείς να βρεις, καθημερινές προσφορές και άμεση πληρωμή κερδών. Novibet, το live καζίνο όπως θα ήθελες να είναι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Που θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκες. Τώρα που έπαιξε το spot. Το συνεχίζεται αυτό το κόλπο και τώρα το έχει ξεκινήσει και η Νόβα μαζί με την Κοσμοτέ. Γίνεται η μετάδοση, πάει ημίχρονο. Μόλις πάει ημίχρονο, εκεί που είσαι χαλαρός, είσαι στην ένταση του speaker. Στην Νόβα, τώρα γίνεται. Και λες τι γίνεται, και ψάχνεις το τηλεκοντρόλ. Και άμα έχεις κάνει το λάθος να αφήσεις το τηλεκοντρόλ σε άλλη θέση και πας, λες κάθομαι πρώτα στην πολυθρόνα. Μετά πας στον καναπέ και δεν το έχεις πάρει μαζί. Τρέχεις. Τώρα, άμα βλέπεις και καμιά Premier League Σάββατο μεσημέρι και είναι κοιμούνται όλοι στην οικοδομή και μόνο εσύ βλέπεις μπάλα σαν τον τρελό και είναι 3-4 η ώρα το τέτοιο. Και ακούς τίποτα για το σπιτάκι σου. Ναι, ναι, ναι. Άντε με την κόλλο Λίβερπουλ. Μετά βάλε και το χριστουγεννιάτικο του Σφαγιανάκη. Την μπαλάντα. Εκεί δεν είναι. Εκεί δεν είναι, άντε βάλε ένα Τζόνι, βγάλε και δύο ξηροκάρπια και άντε να. Το καλύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι μετά τη Μαρία. Ισχύει. Και μετά τη Μαράια Καρέι. Ποια Μαράια Καρέι, φίλε. Όχι Μαρία, Μαράια. Μαράια. Να χαρείς τα μάτια σου. Πάμε να τα ανεβάσουμε λίγο εδώ. Να μπαίνω προς τα σκαλοπάτια σου. Να χαρείς. Μετά τις 7 ο κύριος Τσίπιος και η δημοσιογραφική ομάδα και το Λίμπερο. Λίμπερο. Και το Λίμπερο. Το Λίμπερο Research Group σας έχουμε ετοιμάσει μια εκπληκτική έρευνα. Από αυτές που σας αρέσουν. Να πάμε στο αρμόδιο Υπουργείο για τους επιστήμονες και να πατεντάρουμε την ονομασία μας. Ναι, παρακαλώ. Και φυσικά έχει επιληφθεί η Λίμπερο Τηλεσόπινγκ και θα σας προτείνουμε. Τι τηλεσόπινγκ, βρε βλάχο, τηλεσόπινγκ. Τηλεσόπινγκ, δηλαδή. Τηλεσόπινγκ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μας ακούνε από την Πέρεα, μας ακούνε από τη Μηχανιώνα, μας ακούνε από την Κυλκής. Εντάξει, πρέπει να τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν το έχουν όλοι με τα αγγλικά. Τι να κάνουμε. Πουστάζει με. Τι είπε. Πουστάζει. Πουστάζει. Πουστάζει με. Είναι πουστάζει. Πώς δεν με θέλει. Αχ, Θεέ μου. Τι. Τραβάμε. Να χαρείς τα μάτια σου. Δεν αντέχω να πεθαίνω προς τα σκαλοπάτια σου. Απόλυτη ανατροπή στη Βραζιλία. Πού. Παραμένει στην Παλμέρα σου, Αμπέλ Φερέιρα λέει όχι στα 20 εκατομμύρια το χρόνο της Al Sadd. Και θα γινότανε. Γιατί κάναμε λάθος τη. Χθες ναι, ήμουν σίγουρος και λέω αποκλείεται λέω. Κάναμε λάθος. Σιμεώνε πρέπει να παίρνει καμιά 30. Ο Σιμεώνε παίρνει 37. Θα γινόταν ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος πίσω από τον Τζόλο. Σιμεώνε με 20 εκατομμύρια. Και ούτε καν κοντά, ρε φίλε. 37 με 20 έχει διαφορά, δηλαδή τα διπλάσια παίρνει ο άλλος. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πώς το λένε το πρόεδρο της Παλμέρας. Οχ. Λέιλα Περέιρα. Βάλε και μια Λέιλα μετά. Θα βάλω. Θα βάλω, αλλά θα το βάλω σε άλλη εκτέλεση. Άμπρα, κάτι μου. Μήπως θα το βάλεις από metal, όχι. Θα το βάλω σε άλλη εκτέλεση. Από όπερα. Είναι λίγο διαφορετικό η εκτέλεση της Λέιλα. Το Λέιλα της που λέμε. Πάρτο. Τώρα όλοι μαζί. Γκρίχισε. Μα.
βας, βας, βας. Ο Παράσκευας, βας, βας. Να το ξέρεις, βας, βας, βας. Ο Παράσκευας, βας, βας. Θα υποφέρεις, βας, βας, βας. Ο Παράσκευας. Αυτό είναι με κλαρινό. Με κλαρίνο και με τα ηλεκτρική κιθάρα από πίσω, γκουρβάρισμα. Θεέ μου. Πρέπει να το στείλουμε στον Eric Clapton κάπως. Θα το πω. Είναι Eric Clapton, θα είναι μετά. Μεγάλη Νίκο Καρβέλα, τι έχει κάνει. Αυτά τα παίζει όλα ένα μπάρμπα να πούμε με τέτοιο, με γυαλιά ηλίου. Ναι. Τι ήταν αυτό. Αν το στείλουμε, πιστεύει στον Clapton αυτό. Μαζί με το βίντεο κλιπ που έχει τον τύπο, όχι μόνο το ηχητικό. Τώρα που είπα για κιθαρίστες και τέτοια, είδα πρόσφατα σε φωτογραφία βγήκε μια κοπέλα selfie με τον τραγουδιστή από τους Rotten Christ. Ναι. Τον έχεις καθόλου στο μυαλό σου. Δεν είναι ίδιος ο Λέξ με μαλλιά. Πού θα πας, πού θα πας. Αυτό πάντως με γονάτισε προχθές με το Ράσταβατς και αυτόν από το Gordon Ramsay. Φίλε, είναι ίδιος. Το Hell's Kitchen. Gordon Ramsay. Ναι, ο Ramsay ο δεύτερος. Ήταν και Μωυσής, περνούσε. Τι λαστός, ρε. Εντάξει, μω και εσύ. Gordon Ramsay, είπα, δεν είπα Ramsay. Κοίτα εδώ άνθρωπο τώρα, δες άνθρωπο εδώ. Μην νομίζεις ότι κάνω μούχτη που πνίξατε εσύ με το Στέλιο στον αέρα, το καθαρό γκολ του Βόλου. Που το είχα βάλει εγώ γκολ-γκολ. Και μετά από λίγο που είχε γύρει το γήπεδο και. Καλά, ρε, μέσα στην έδρα σου. Σε έπαιζε ο Βόλος μονότρεμα. Δεν έχει γίνει ποτέ. Φίλε, μετά το. Άλλο μάτς βλέπατε. Τι άλλο μάτς. Μετά άλλο το 50 μονότρεμα σε έπαιζαν. Άλλο μάτς βλέπατε, να ξέρεις. Καλά που μπήκε ο Μπράντον και έκλεψε κάνα δύο μπάλες και είδαμε τον τερματοφύλακα του Βόλου. Εγώ νομίζω πέσανε χωρίς τερματοφύλακα αυτή μετά. Τι χάζω. Πω, άμα παίξει έτσι το δεύτερο μάτς και δεν κατέβουν τα μιλιούνια. Ναι. Είσαι πολύ σφιχτά, να ξέρεις. Σφίξαμε. Τώρα το πιστεύεις αυτό που λες. Μας έπαιζε. Μα έλεγα εγώ, ρε ο Βόλος άνετα την κέρδισε την Άιντραχτ. Έτσι όπως έπαιζε χθες. Ο Μαδάρο Βόλος εν τω μεταξύ. Τι μετά, μόλις είδαν ότι θα πληρώνονται. Θα σε ζώσουνε. Που θα πάμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε, ναι, σίγουρα θα πάμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμάμαι παλιά τον εαυτό μου. Ναι. Ίσως να μακαρίζουν εκείνες τις εποχές οι ακροατές. Θυμάμαι τον εαυτό μου που ερχόμουν εδώ πέρα και σκεφτόμουν τι θα πω, ρε παιδί μου, και έλεγα να τώρα θα πω αυτό. Μιλούσα άλλος και εγώ σκεφτόμουν τώρα να πω αυτό, να το πω σωστά, να μην τραπώ, να κάνω. Και τώρα κάνω που θα πας. Πραγματικά. Πραγματικά. Τότε που. Δεν θα δώσουμε ονόματα διευθύνσεις και τα λοιπά. Τότε που σα στέλνανε σε PDF καλέτες στα Viber και τέτοια. Θα πω εγώ. Μα έστειλαν καλέτες. Ναι, να πούμε αυτό, σε εκείνο το δεκάλεπτο αυτό και τα λοιπά. Όχι. Όχι, πριν την Άννα, τρελώσει. Που κάναμε Σαββατοκύριακο. Το έδωσε ο άλλο. Καλά, αφού ξέρουμε ότι η Άννα κάνει με σκάλατα εκπομπή, γιατί είναι επαγγελματία η γυναίκα. Είναι η μόνη σε όλη τη Θεσσαλονίκη που κάνει σωστή εκπομπή. Ναι, είναι γνωστό αυτό. Πραγματικά. Είναι δεδομένο ότι κάνει την πιο σωστή εκπομπή στη Θεσσαλονίκη η Άννα Ερφανίδου. Την ακούτε 6 με 8 κάθε φορά μαζί με τον Γιώση, κάθε πρωί εδώ στο Λίμπερ 104 την Παρασκευή. Τι ωραία που το έθεσε. Άντε, πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε. Πάμε. Εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4 ακούτε στην μπρίζα. Να σας πω κάτι, περίμενε λίγο λοιπόν. Επειδή σας ακούτε τώρα και είστε και λίγο μπάρμπες μερικοί, κόψτε αυτό το σχόλιο από κάτω. Η ρέπερ τάπερ. Δεν γελάει κανένας. Αυτή την ιδέα που όποτε βγάζει τον καζέτα, ξέρω εγώ, ή το SDNA, καμιά είδηση, ο Light είπε αυτό. Από κάτω, είναι ρέπερ τάπερ. Ήτανε. Όχι υποφερτό, ήταν εκνευριστικό την πρώτη φορά που το είδαμε. Τώρα απλά θέλουμε δηλαδή να πάμε στο Facebook σας και να το χακάρουμε και να σας το κλείσουμε. Πάνε, άκουσε με τι θα κάνεις εσύ που το γράφεις αυτό. Άκουσε με λίγο τι θα κάνεις, πάρα πάρα πολύ προσεκτικά και ήρεμα. Θα πάρεις το router. Θα πάρεις μια ζυγαριά και θα ανοίξεις πάνω. Και θα δεις πόσα κιλά. θα πάρεις το router, θα βγάλεις τα κάρτα. Αυτό το παιδάκι γιατί παίζεις το παιχνίδι. Τι είναι αυτό τώρα. Αυτός είναι ενήλικας αυτός που παίζει εδώ. Και γιατί τι είναι αυτό ο μονομάχος. Στο μονομάχο. Στο μονομάχο. Είναι κάποιος υπερφυσικός μπέμπης. όλοι οι θείοι λέει μια ακροάτρια. Τα ίδια. Μια ακροάτρια τελειώνει σε 6,77. Ναι. Ναι. Ή 165. Ή 165. 1,65 όχι. Εντάξει, είναι λίγο πιο. 1,55. Δεν είπα. Δεν είπα πια. Δεν είπα πια. Άρα δεν μπορεί να μα πει. Και το πήρε πάνω σου, εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ πάντα, ναι. Πλάκα κάνει. Έλεγα λοιπόν, εσεί που τα γράφετε αυτά, βγάζετε τα καλώδια από το router. Βγάζετε το μετασχηματιστή. Βγάζετε το power. Βγάζετε το τηλέφωνο. Πακετάρετε το router. Το βάζετε σε μια σακούλα. Πηγαίνετε στον πηγαίνετε στον πάροχό σα και λέτε. Δεν είμαι άξιος να έχω ίντερνετ. Πάρτο μου, κόψτο μου. Πόσο έχει, πέναλτι έχει. Τι θέλετε, 100 ευρώ, να σας τα πληρώσω.
Ευρά, 100 ευρά. Για πες μας λίγο τώρα που έκανες μπισμπιζέ και μούχτη τον ΠΑΟΚ τώρα. Μην νομίζεις ότι ξεφεύγει. Τώρα μπισμπιζέ και μούχτη, μωρέ. Ναι, ήταν γκολ. Καθαρό επιθετικό φάουλ. Τι καθαρό, ρε φίλε. Καθαρό. Καθαρό επιθετικό φάουλ. Περίμενε. Εδώ η ακροάτρια αντιδράει για το ύψος. Ναι. Πιο ψηλή από τον Χρήστο Μέλες, οπότε. Όχι. Δεν ξέρω. Δεν σας έχω δει πάνω. Όχι. Ποτέ. Καλά. Εντάξει, εγώ με βάλω τα κούνια δωδεκάποντα και τα λοιπά και εγώ είμαι πιο ψηλός από μένα. Με φλατ έσφιξες. Καταρχάς, υπάρχει ξεκάθαρο πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ πάνω στο Βιερίνια. Ναι. Του βάζει τα χέρια στη μέση και τον πετάει εκτός ισορροπίας. Τα μισά ρεπλέ και τον βγάζει εκτός φάσης. Δεν είναι καλή λήψη που βλέπεις εσύ. Εντάξει, πρώτον. Και δεύτερον, υπάρχει offside στην αρχή της φάσης. Άρα τι συζητάμε. Α, το κάνατε τώρα το αφήγημα. Άρα τι συζητάμε. Εντάξει. Άρα τι συζητάμε. Ναι, δυο ναι. παραβάσει σε μία φάση. Καμία απολύτως. Αστεία η ανακοίνωση. Έχετε δικό σας payroll με τον Στεριάδη. Έχετε μαζί, είστε στο ίδιο τέτοιο. Αφού δεν είμαστε στο κανονικό. Ότι δεν είστε στο κανονικό, δεν είστε σίγουρα. Δεν είμαστε. Βασικά είμαστε τρία. Τρίο είμαστε στο payroll. Δεν είναι καλά αυτό το τρίο. Τρίο, ρε φίλε, πώς λέμε δίφωνο και τρίφωνο. Ναι. Το δύο και το τρίο. Αυτό. Το τέσσερο. Το τέσσερο. Ναι, εδώ πάρα πολύ ωραία. Περίμενε, κάτσε λίγο να γελάσουμε εδώ. Πώς γίνεται με τον αριθμό 4. Το τρίο. Ούζα. Όχι, ρε. Είναι ντουο, τρίο μετά. Τρίο, άρα τι γίνεται. Στα ελληνικά. Κουαρτέτο, ρε. Κουαρτέτο δεν είναι ελληνική λέξη. Το κουαρτέτο. Παιδί μου, λες και μετά με 5. Εδώ τώρα θα ξεχωρίσει η ραπτοστάρι. Εδώ θα ξεχωρίσουν οι άντρες από τα παιδιά. Κουαρτέτο, μετά είναι. Κουιντέτο. Κουιντέτο. Άστο, πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, φίλε. Έλα, ρε, γι' αυτό έγραψε το SDNA της πράλες ότι τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Θέλει κουιντέτο ο ΠΑΟΚ. Εξαρτάται ποιος το έγραψε. Εγώ διαβάζω μόνο Ελένη Μπουντού από το SDNA για ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Κι εγώ μόνο Ελένη διαβάζω, άρα δεν το έγραψε η Ελένη. Έγραφε ένα άλλο που γράφει όλη μέρα. Ναι, κανονικό. Σωστό και αυτό. Τώρα έχουμε και τον τζιπ και στο SDNA, κατάλαβες. Όχι, δεν τον βγαίνει και στην εκπομπή. Στο ραδιοφωνικό SDNA δεν υπάρχει μπάνερ με τη φάτσα σου και το ονοματεπώνυμό σου. Ναι, αυτό πώς θα γίνει, ξέρετε. Παιδιά, εγώ το έχω κρατημένο την πρώτη μέρα που βγήκε. Και γιατί έχετε βάλει αυτή τη φωτογραφία, ρε παιδιά. Εγώ το έχω κρατημένο την πρώτη μέρα που βγήκε. Είμαι λες και είμαι δεμένο στο ίδρυμα. Με το που ξεκίνησε. με το που ξεκινήσει και αρχίζει και λέει ο Τσίπιος τίποτα διάφορα. Να εκεί στον μπάγκο τα λοιπά. Κρακ η φωτογραφία. Να παιδιά εσείς του SDN. Πρώτα απ' όλα σε αυτή τη φωτογραφία κρακ. Είμαι λες και κατεβάζουμε θεατρικό Ειδίπου Στήρανος. Τι κάνεις τον Ειδίποβα. Τον Τύρανο μάλλον. Ο ίδιος είναι. Πάμε. Δεν έχω διαβάσει Σοφοκλή και Σκύλο, συγγνώμη. Δεν έχεις διαβάσει ρε Σκύλε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ντροπής πράγμα. Αυτό το έχει πει αυτό το με το δεμένο στο ίδρυμα. Είχαμε πάει 7 ημέρη. Στην Ιταλία είχαμε. Ρε φίλε, δραχμές είχαμε όταν πήγατε 7 ημέρη. Όχι, ρε φίλε, εγώ πήγα 7 ημέρη το 2012. Το 2012. Τελείωσε το σχολείο. Εγώ τότε νόμιζα θα τελειώσει ο κόσμος. Πήγαμε στο γύρο της κάτω Ιταλίας. Όχι στον κατόρφο. Στο γύρο της κάτω Ιταλίας και είμαστε συνέχεια στο Πουλμαντό. Πού πήγατε? Ήταν λίγο όλες και. Α, Ελμπασάκι τα λοιπά. Ναι. Και πήγαμε στο. Και ήμασταν συνέχεια Πουλμαντό. Ναι. Δεν βγήκαμε κλαμπ και τέτοια, δεν έχει τέτοια. Ήταν σαν επιμορφωτική εκδρομή γιατί πήγαμε 7 μέρες. Έτσι, πήγαμε 7 μέρες. Εκπομπή. Που τότε ήταν η μόδα, δεν πάτε 7 ημέρες γιατί δεν είστε καλά παιδιά ή πάτε μια τριήμερη και τέτοια. Εμείς καταφέραμε και πήγαμε 7, αλλά θυσιαστήκαμε λίγο. Γυρίσαμε όλοι 5 κιλά ελαφρύτεροι. Θυσιάστηκα. Δεν τρώγαμε. Και είμαστε στο Πουλμαντό. Και σε μια φάση πέφτει το τέτοιο με τις ταυτότητες, ρε παιδί μου. Μια κοπέλα έβγαλε την ταυτότητά της και μας την έδειχνε. Μετά βγάλαμε όλοι. Και παίρνει την ταυτότητα ο διπλανός μου στο Πουλμαντό. Την κοιτάει και τη λέει: εδώ είσαι, σε έχουν δεμένη και βγήκες έτσι. Και από τότε το λέω πάντα. Δηλαδή, όποτε βλέπω φωτογραφία ταυτότητας ή οτιδήποτε, λέω: ή είσαι στο ίδρυμα εδώ πέρα, ή είσαι δεμένη. Δεν έχει άλλο. Εγώ γιατί δεν έχω δει αυτή την ταυτότητα. Την άλλαξε μετά. Ποιο? Όχι δική μου, ρε. Αχα. Ναι, καλά, και η δική μου ήταν άθλια. Ναι, ναι, η δική μου ήταν από τότε που έδινε για lower. Τώρα την άλλαξα, αφού έβγαλα διαβατήριο. Έβγαλα διαβατήριο για να ταξιδεύει με τον Άρη στην Ευρώπη. Να γράψει και ένα βιβλίο με τον Άρη στην Ευρώπη, εκεί που έχω πάει εγώ. Και τι θέλει. Όπως λέει το βιβλίο, ο Νίκος δεν είναι σπίτι. Εγώ, ο Κώστας είναι σπίτι μόνιμα. Μια κοινή σελίδα θα έχει, δεν θα έχει τίποτα άλλο, αφού δεν έχει γίνει τίποτα. Κόμικ, σαν τον Αρκά θα είναι.
Ο Θανασάκης. Που έχει ξεκινήσει ένα καινούριο, μια εξαιρετική σειρά. Ο Αρκάς. Σε είδα λίγο σαλιάρισες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα αυτό που ανέβασε ήταν απέσιο, δεν είναι να κάνει. Έχει πολύ dark humor, φίλε, μέσα. Μου θυμίζει Κόκορα κτλ. Ποιοι αυτοί που κάνουν. Που δουλεύουν το στεγνοτήριο πλυντήριο. Άλλο αυτό. Εγώ σου μιλάω για την καινούργια σειρά. Τα άλλα, άστο. Εκεί που έχω πάει εγώ με τον Άρη, μου λένε. Ναι, αυτό είπα καλά. Επιστημονικής φαντασίας. Καλά. Στο είπε το 1.55. Εντάξει. Εξαιρετικό. Σε λέει 1.55 εσύ η ακροάτρια. Ο Χρήστος εδώ. Επιστημονικής φαντασίας. Καλά, καλά. Το πήρατε το ποντάκι με το Βόλο, εντάξει. Καλά είναι. Ποιο ποντάκι. Εντάξει, που λέω λόγο. Η ρίση είναι ποντάκι. Πήραμε και το ποντάκι μας και από εκεί και πέρα. Κανένα ποντάκι. Η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Είναι λέει δικαιολογημένο γιατί άδειασε από ενέργεια. Όπως πολύ σωστά είπε ο πολύ μεγάλος προπονητής, αυτός που λέγεται Ρασβάν Λουτσέσκου. Τι γίνεται, τι έχει βάλει την κασέτα πάνω από εδώ τώρα. Εντάξει. Αυτός ο πάρα πολύ μεγάλος προπονητής που λέγεται Ρασβάν Λουτσέσκου. Και θα πρέπει. Ράζμα το λέει μόνο η επίσημη ρεπόρτερ του SDNA και του Λίμπρο. Και θα πρέπει να γίνει 5 χρόνια συμβόλαιο και άλλα 3 για να έχει οψιόν ανανέωσης. Άμα θέλει αυτός, όχι εμείς, άμα θέλει αυτός. Και όλοι οι υπόλοιποι το λένε Ρασβάν και το λέει μόνο η Ελένη Ρασβάν. Και εγώ λέω, ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ τώρα. Βλέπει τα umlaut που έχει στα στα ρουμάνικα από πάνω και λέει Ρασβάν. Πώς είναι ο Ροναλντίνιο. Ροναλντίνιο. Ρασβίνιο. Πόμο. Ναι, γιατί έχουν αρχίσει ήδη και βλέπω κάτι περίεργα, διαβάζω. Και γιατί πάει, δεν κοιτώνται και δεν κάνει. Εγώ πάντως, αν ήμουν Ντεσπότοφ, που ξέρω εγώ ότι γκρινιάζει ήδη, αν κέρδιζα πέναλτι και το έπρεπε να το εκτελέσει ο ΣΒΑΜ, θα έκανα έξτρα μούτρα. Αφού ρε φίλε, μόνο Ντεσπότοφ έτρεχε χθες. Ας το εκτελέσω εγώ να βάλω κανένα γκολ. Και τον έβαλε και σε θέση που δεν παίζει. Το παιδί ήταν συγκινητικός, οι άλλοι ήταν να πούμε ύποπτοι. Και λέω εγώ στη μετάδοση στο Στέλιο. Στέλιο, βλέπω ότι έχει έρθει δεξιά ο Μουρκ στο 10ο δεκάλεπτο και αριστερό ο Ντερσπότοφ. Θα μείνει έτσι και μου λέει, μάλλον κατά την επιστροφή ήταν, θα αλλάξει. Ο Μουρκ χθες πάλι ήταν, θύμισε λίγο ποιος Μουρκ. Ήταν παλιά όλη, κοίταξε, όλη η ομάδα ήταν χάλια χθες. Ας είμαστε. Ο άλλος πίσω στο τέρμα, ο εψυχωτής. Θύμισε δηλαδή εμένα μετά από. Ο Θανάσης το κούμπο. Ναι, δηλαδή θύμισε εμένα μετά από δύο παϊδάκια. Εμένα με βάλεις έτσι να παίζω. Έπεφτε σε slow motion. Εν τω μεταξύ, έλεγα πριν το match, δεν υπάρχει μεγαλύτερο γκολ από το 260 του ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Και λέω ότι δεν θα κάνει σίγουρα μια μυχοπουλιά ο Ζίβκοβιτς. Και την έκανε και το ακύρωσε, ρε φίλε. Άστο, αφού έχει τα τέντεξ, η όπτα του Ζίβκοβιτς έχει τις μυχοπουλιές. Μετράει. Δεν μετράει τα expected goals. Αρχικά, έχει φάει δύο χθες. Έχει φάει ένα που είναι καθαρό offside. Θα φτιάξει μια εικόνα με τον Ζίβκοβιτς και όπτα το σήμα και δίπλα θα λέει expected μυχοπουλιά. Ναι, ρε φίλε. Όχι και τη φάτσα του Μιχόπουλου. Ναι. Expected και τη φάτσα του Μιχόπουλου. Expected πατρόνου. Δηλαδή, εντάξει, αυτό που γίνεται χθες είναι αηδία. Στα όρια του αηδιαστικού. Το ότι έχουμε φάει δύο γκολ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και τα έχουμε και τα έχουμε φάει. Α, δύο έφαγες, ναι. Δύο έφαγα. Δεν ξεχνώ. Τα έχουμε φάει και τα δύο. Εντάξει, το πρώτο ήταν offside. Τα έχουμε φάει και τα δύο όμως από τη μεριά που παίζει ο Βερίνια. Από δεξιά. Τα έχουμε φάει και τα δύο. Βιερίνια εκεί που εκρήγνεται και κάνει τη διαμαρτυρία μετά από ένα φάουλ που δεν ήταν φάουλ γιατί κλώτησε αέρα ο Βιερίνια. Που βέβαια έδωσε φάουλ μια φάση νωρίτερα, δεν έδωσε του Βιερίνια και δεν θα διαμαρτυρώσει. Την φάση νωρίτερα αφού την πήγε πίσω την μπάλα. Μην τρώτε το παπά μου, ρε. Και απλά του δίνει κάρτα γιατί κάνει διαμαρτυρία. Και εκεί που κάνει διαμαρτυρία και σκύβει και κάνει. Πω, πετάει ένα σκύβι. Γιατί στην αρχή στο. Όταν ξαναβγήκαν οι δύο ομάδες για το δεύτερο μήχρονο, δεν κάνανε κοντινό και είναι έτσι. Ναι. Και λες, πω. Αργοντιά. Τώρα θα έχει baby shower, θα μάθουμε τι και πώς. Δεν καταλαβαίνω, δεν είναι αυτό. Ούτε εγώ. Παίρνω απόσταση από εδώ μέχρι. Παίρνω απόσταση από το χθες. Μέχρι την Αγία Βαρβάρα. Μέχρι το γιώτα σουβλάκι. Γιατί με μπουτζώνετε κύριε Τσίψιο, δεν κατάλαβα. Γκρίζαρε λίγο ο ουρανός από τη διαφήμιση. Έλα μωρέ, εντάξει κι εσύ. Πόσο σ' αγαπώ, στιγμή δεν έμαψα να σε θυμάμαι. Θέλεις μια μέρα να κάνουμε μια τράπα. Θέλεις, τι να κάνω. Να έρθει μια μέρα. Να κάνω εγώ τις γκέλες και να μπουτζώνεις εσύ. Εντάξει, γιατί εσύ γκέλες δεν έχεις κάνει, μόνο εγώ κάνω σε αυτή την εκπομπή. Ναι, έχεις δίκιο. Τι. Πες, όχι πες. Να πω. Να έρθει να κάνει ο Θεοδόρου 6-8. Και να κάνουμε εμεί 12-2. Ναι, αλλά να παίζουμε μόνο καψούρα. Γιατί να το κάνουμε αυτό. Έτσι, γιατί τώρα με την έδωσε. Και τι θα βάζει τέτοια. Ναι. Θα βάλει πρώτα από το. Οικονομοπουλάρα και τα λοιπά. Ναι, ρε, δεν νοικιάζεται, Χρυσοχοίδη, Μακρόπουλο και έτσι. Καψούρα βαριά, όχι τέτοια. Όχι ήτον.
Ναι. Αυτά είναι πιο light. Αυτά είναι, ναι, ελάτε να πιούμε ένα ποτό και τα λοιπά. Όχι, κανονικά. Και μετά βούρια. Όχι, δεν θες. Εντάξει, άμα δεν θες. Θα το κανονίσουμε μια μέρα. Όταν ήρθε ο Κυλώνης το απόγευμα. Όταν, ναι, ναι, ναι. Θα είναι η ίδια εκπομπή που θα. Εγώ λέω να κάνουμε και του αγόρα. Το 2-4. Ναι. Άμα θες να κάνουμε 2-4. Το φορά παρτίδα το προσπερνάμε. Άστο, ναι, άστο μωρέ το γέρι άνθρωποι τώρα αυτοί οι δύο, δεν πειράζει. Καλά, είσαι τυχερός που έχει που είναι Παρασκευή. Θα σε έκανε ο Λεντιάδης. Θα σε έδινε μία. Εν τω μεταξύ, με έδωσε μία έξω το άξιο στον Duck. Μα αφού είσαι ήταν, για. Η πλάτη μου ήταν. Είσαι, ρε παιδί μου. Η πλάτη μου. Αυτά δεν έχει χέρια, αυτά είναι κουπιά. Δελεάζει, πώς το λένε. Κουπιά είναι. Για τσίπη μαγουλάκι και. Ένας αυτός. Και ένας ο άλλος που έρχεται μετά, ο δημόσιος υπάλληλος. Εκείνος μαστίγωμα. Εκείνος. Δεν σε είδε και χθες. Στο χρωστάει το μαστίγωμα. Μπορεί να με δει και σήμερα. Ανακύκλωση μετάλλων, σκραπ Παρασκευάς Πέτρος. Το άριστα εκπαιδευόμενο προσωπικό τους αναλαμβάνει υπεύθυνα τη σωστή αποξήλωση, περισυλλογή και μεταφορά όλων των μετάλλων από ιδιωτικό ή επαγγελματικό χώρο με όλες τις περιβαλλοντολογικές άδειες. Ανακύκλωση γαλκού και σιδήρων στις καλύτερες τιμές και άμεση πληρωμή. Για πληροφορίες και δωρεάν μεταφορά, καλέστε στο 2310 327-618. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος, καθηγητού Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη. Συνεχίζετε το σέρι μου με περιβαλλοντολογικές, έτσι. Ναι. Το είπα κι άλλο. Μπόνους. Πάρτε το. Μπόνους. Μπήκαμε μπόνους. Κρακ. Εν τω μεταξύ, για την 166 είπα, άλλη θύχτηκε. Εμείς το 1.55 συνήθως λέμε ωραία πράγματα. Δεν μας πιάνει το κρύο εδώ χαμηλά και να λέμε κρυάδες. Τι μας ακούει σήμερα όλο το Σάιρ. Όλα τα χόμπιτ ακούνε σήμερα. Τι γίνεται. Σε είπε Χόμπιτ. Σας είπε Χόμπιτ. Εγώ δεν είπα κάτι. Παίρνω απόσταση από αυτό που είπα. Σας είπε Χόμπιτ. Όχι. Το ξαναλέω. Αυτό δεν το λέω επαγγελματικά. Το λέω είναι το Χόμπιτ μου. Ωραίο. Παρασκευή, πω, δεν κατάλαβα κάπως. Θα μας πεις την έρευνα αυτή που είπες. Άντε, μετά σε 7 λεπτά. Άντε, εντάξει, σε 7 λεπτά δεν φτάνει. Και μετά σας έχω και απαγγελία τέτοιο. Τι? Έψαξα να κάνω μια σύνθετη λέξη. Έψαξα άδικα να βρω. Θα σου πω. Έψαξα να κάνω μια σύνθετη λέξη επίρρημα από αυτό που σου είπα έξω. Τη λέξη. Που δεν είναι για αέρα αυτή η λέξη, βέβαια. Αυτές οι όλες που τα γράφουν αυτά. Αϊ, ναι. Όχι. Παιδιά. Οι κοπέλες που δεν βρίσκουν άντρα. Να το πούμε κάπως. Όχι καλόγριες, πώς τις λένε, γεροντοκόρες. Ναι. Γεροντοκόρες. Πώς αλλιώς. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε. Δεν υπάρχει άλλο. Εσύ έχεις κάτι στο μυαλό σου. Τώρα τι θα σου πω. Ναι. Ήδη νιώθω τα χέρια μου να πηγαίνουν αυτό μου τα πίσω και να ακούω το κλακ κλακ από τους χειροπέδες πίσω μου. Να ξέρει. Σιγά σιγά. Πού ξέρει, μπορεί να μας προσαγάγει και εμάς η Ελλάς. Σωστή χρήση της λέξης προσαγάγω. Μπράβο. Καλά το είπα. Μπράβο. Ήταν φλασιά αυτή από το ΔΙΕΚ. Δεν θα με ξανακούσετε να το λέω ποτέ. Προσέξτε το τι είπε ΔΙΕΚ. Έτσι. ΔΙΕΚ, ρε φίλε. Εμείς δεν, συγγνώμη που δεν είμαστε καπιταλιστέ. Δεν ξαναγίνει. Σωστό. Δεν ξαναγίνει. Δεν βγάλατε κολέγιο Αθηνών, ναι. Δεν βγάλαμε, ναι, ούτε κολέγιο Αθηνών, ναι, ούτε. Ζήσει, πάντοτε είχα πορεία. Είχα δύο-τρεις συμμαθήτριες στο τρίτη ηλικίου που βγάζαν όχι 20-30 κάθε τετράμινο. Τι 30. Okay, όλα 20 και όλα έπαινος και, όχι, και ο δήμαρχος της πόλης δεν μου δώσε το κλειδί και τέτοια. Και όλες αυτές, ενώ δώσανε και καλά πανελλήνιες, πήραν καλούς βαθμούς, πήγανε μετά σε κολέγια. Ρε φίλε, τι κάνετε? Για ποιο λόγο διάβαζες τότε καλέ? Αφού θα τα δώσει ο μπαμπάς, θα τα σκάσει. Τάσταξε ο πατέρας. Τι, να μην έχουμε και δύο πτυχία. Όχι, μα δεν πήγαν, την παρατήσανε. Παρατήσανε τη σχολή. Δεν πήγαν καν. Δεν πήγαν στο πανεπιστήμιο. Όχι. Πήγαν κατευθείαν στο κολέγιο. Και πάνε και. Καλά, και γιατί 9 μήνες διαβάζαν και τέτοια. Έλατε. Ωραία, τι 9 μήνες. Από την πρώτη ηλικία του είχα εγώ εκεί πέρα κοντεύα να κάνουν φωτοσύνθεση. Πήγαν κοντά στο παράθυρο για να κάνουν ήλιο. Μα δουλεύει. Τώρα νιώθω πάρα πολύ ωραία που στην τρίτη ηλικία. Είχα. Εγώ έβλεπα ευτυχισμένη μαζί τρίτη ηλικία. Δεν διάβαζα. Τρίτη ηλικίου. Ξέρω, παίξει όλους τους ατάκες. Τρίτη ηλικίου είχα πάρει. Τρίτη ηλικίου ή τρίτη ηλικίου. Στο Μάρμαρο στην Τούμπα είχε πάρει τον κόλο μου. Είχε πάρει σχήμα. Φαίνεται. Να ξέρεις, από την τρίτη ηλικίου και μετά άρχισα να παίρνω τα κιλά. Μέχρι τότε ήμουν υπερβολικά δυνατός. Α, δεν το είπα για τα κιλά, για το ύφος του Παοξίδικου, λέγω. Α, το ύφος του Παοξίδικου. Να πούμε, ξέρω εγώ. Άντε να πούμε, μόρι. Χρακ. Τι? Φίλε, αυτό το πράγμα με το σχολείο ποτέ δεν το κατάλαβα. Για ποιο λόγο διαβάζαν τόσο. Πραγματικά, δηλαδή. Είχα ένα φίλο που ήταν τίμιος. Πρώτη μέρα που δώσαμε πανελλήνιες. Έρχεται, με κοιτάει. Τι δίνουμε σήμερα? Να σε χαρώ, λέω. Μπράβο. Αυτός.
Αυτός. Ήταν η μόνη στιγμή που αγχώθηκα στα σχολικά μου χρόνια. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που δώσαμε, γιατί έδωσα δύο, η πρώτη φορά που έδωσα πανελληνίες, που ήταν και έκθεση κιόλας, κακώς αγχώθηκα. Και ήξερα ότι θα γράψω και καλά. Αγχώθηκα. Και μόλις χτυπάει το κουδούνι για να μπούμε μέσα για να γράψουμε. Με έπιασε ένα σφίξιμο, πρέπει να έχασα δύο παλμούς εκείνη την ώρα. Έκανα έτσι. Και μετά ήμουν κλασικά. Όχι, εκεί δεν έχασα δύο παλμούς. Εκεί είναι που η καρδιά σου δουλεύει στους 75-80 και πέσει στους 42. Το είπε, γιατί το είπες λες και είναι καλοριφέρ. Τι είναι. στους 27 βάλτο. Βάλτο 27. Κομματάρα το έδειξε αυτό. Τι είναι αυτό. Μαζό. Δεν σ' αρέσει, θες να τα αλλάξω. Δεν μ' αρέσει μαζονάκι. Μόνο το μόνο που μ' αρέσει με μαζονάκι είναι το. Ποιο. Από τα καινούργια. Ένα θαύμα. Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ. Αυτό είναι πολύ κατάθλιψη, οπότε πάρω αυτό. Αυτό δεν είναι μαζονάκι. Ωραία. Αυτά είναι τα γουμενσιώτικα. Μετά τις 7.30. Φάτε το ρότα. Το Λάζαρο. Τι να μας πει. Του Σαμπάνι. Ρώτα του Σαμπάνι, έχω παραγγελιά. Το ρώτα του Σαμπάνι. Κάντε κάτι για να ακούγεστε, ευχαριστώ. Κάντε κάτι για να ακούγεστε. Ότι άμα βάλουμε το Σαμπάνι θα ακουγόμαστε. Άσε ρε. Άσε ρε. Ποιος το είπε. Ποιος το είπε. Ο Μπίλμπο. Θυμήθηκα τώρα σε γνωστό τηλεοπτικό έτσι, YouTube κανάλι που... Δεν λέω πιο. Και κάτι γίνεται μια μανούρα και σχολιάζει ένας από κάτω. Χαίρεσαι, Μπίλμπο, ε. Χαίρεσαι. Τι άλλη τη είστε. Τι άλλη τη είστε. Το ρώτα του Σαμπάνι. Ρώτα. Πρέπει να είναι. Μήπως είναι καινούργια. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Spotify θα τα ακούει και θα χαίρεται τώρα. Πω. Βάλε από Σαμπάνι το τέτοιο. Πόσο λαφέρ πες να είναι. Ναι. Το. Από Σαμπάνι. Το πριν πει αγαμό. Πριν πει αγαμό. Κομματάρα. Εκτός τόνου, εκτός ρυθμού. Ποιο. Εσύ. Τι λες. Δεν σημαίνει το λέει. Ακριβώς ήταν. Να ξέρεις. Α, ήρθαν και οι δύο. Αλήθεια. Ναι. Τέλεια. Φίλε, ένα καιρό ακούω πολύ Σαμπάνι το 16-17. Το 16-17 που είχε βγάλει 2-3 μαζεμένα και είχε βγάλει και το δίσκο. Ήταν πολύ δυνατός ο Σαμπάνι. Κάτσε. Καταρίνα, αν μου στέλνει 15 απανωτά μηνύματα, δεν προλαβαίνω να τα δω και τα 15 απανωτά. Ένα θα στέλνει. Είχα ένα συμμαθητή από τη γειτονιά εκεί πέρα και έλεγε: ποιον ακούτε αυτό το Γιο Μπάνι. Αφού έτσι έλεγε. Ναι, εντάξει, εκεί στη γειτονιά μου τι να λέει, φίλε. Τον Φεδρό. Το είπε σε άψογα ελληνικά. Εσύ ο γόρι. Ή τα είπε σε... Πώς τα μιλάει ο Ιβάν Σαββίδης. Πώς μιλάει τα αγγλικά του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν ξέρω τι είναι πιο αστείο. Δεν ξέρω κι εγώ. Πιο αστείο είναι ότι... Ο καλύτερος στίχος βέβαια, καλύτερα μπόρα παρά αιώνια βροχή. Ναι. Μεγάλος στίχος, φίλε. Πόσες συλλαβές βγαίνει, απρόπως φορές. Τι. Πόσες συλλαβές βγαίνει. Μεγάλος στίχος. Νομίζω ότι βάσει σε όλο το υπόλοιπο γύρω από αυτό για να βγαίνει. Εξαιρετική η πρωταγωνίστρια στο βίντεο κλιπ. Είναι αυτή που σου έλεγα ότι είναι ηθοποιός. Α, ναι, στο ναι. Σειρά εκείνο και επιβλέπω. Ναι. Αυτό. Αυτή είναι. Αυτή είναι η μελαχρινή. Σούπα. Α, ναι. Δυνατό. Χόμπο. Εντάξει τώρα μη. Έλα, βέ. Άλλαξε παράθυρο. Μη βλέπεις αυτό. Αν και θα πάμε σε break τώρα. Άλλαξε παράθυρο. Οπότε να, εκεί στη γωνίτσα. Άνοιξε λίγο το παράθυρο από εκεί. Πώς είναι το break. Κάψωσες. Πώς είναι το break, 2 λεπτά. Τι είχαμε πει. Τι άλλο παιδάκι βάλουν. Καλά ρε μας δουλεύετε. Τι γίνεται στο μονομάχο σήμερα. Το 15 με το 3 πόσο διαιρείται. Όχι, εντάξει, αυτό δεν είναι παιδάκι, έχει και μια μικρή αραίωση. Είναι απέναντι και χιόνια στο καμπαναριό. Να σου πω κάτι. Μπορεί να έχει αραίωση από τα 17 αυτό όμω και να είναι 20. Φίλο μου Δημήτρη. Το γνώρισες που είχε μαλλί, λες και καρφάκια με το γνωστό το πράσινο το ζελέ. Ναι. Και έβαζε τώρα. Καλή νύχτα τώρα. Τώρα ξέρεις τι κάνει. Τώρα χτενίζεται με χαρτοπετσέτα, ρε. Ο εχθρός του Κορέα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θα ακούσουμε το καλό το πάρτι. Ναι, άσε να δω και να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, μπράβο. Πω, λαφέρ. Ωραίο είναι και αυτό. Και αυτό είναι κομματάρα. Ωραίο. Και αυτό είναι καλό. Είναι τα παλιά του τέτοιου. Πλέον βγάζει κάτι. Δεν ξέρω, η αδερφή τη. Πώς τη λένε. Ποια. Έλα, αυτή που γράφει. Που κάνει αθλητικά. Και η αδερφή τη. Α, τη Ελέαν. Ναι, πολύ deformé. Τελευταία 2 χρόνια είναι full deformé.
Φουλ δεφορμέ. Έχει γράψει ωραία η Ελλάδα. Έλα τώρα. Έχει φουλ δεφορμέ. Δηλαδή ο Σαμπάνης έχει πέσει πάρα πολύ. Έχει πέσει, λες και βαρέ, σαν τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Και εκείνος έχει πέσει πάρα πολύ. Καλά, εκείνος έχει εξαφανιστεί, όχι έχει πέσει. Ναι, νόμιζα τον άλλο και λέω τι λέει τώρα. Ξέρω τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Ναι, τώρα Γιώργο Παπαδόπουλο. Το λένε οι Πετροπέρδικες. Ναι. Εντάξει, όχι, είπαμε. Λοιπόν, έρευνα. Ναι, περιμένω με αγωνία. Η Libero Research Group σε συνεργασία πάντα με τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά. Θες και... να βάλει μια μουσική που να είναι να παραπέμπει σε ιατρική έρευνα. Πιμ, 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 να κάνει κανένα. Πού να το βρω, θέλει ψάξιμο. Θέλει ψάξιμο. Α, σε απέσει από πίσω Βαλάντης. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Καλό είναι. Σαμπάνι δεν ακούμε. Τώρα παίζει Βαλάντης. Ναι, ναι. Και έλεγα λοιπόν ότι η Libero Research Group σε συνεργασία πάντα με τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πάντα. Με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και γενικά με ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Έχει. Το MIT. Το MIT. Massachusetts. Κανονικά. Το Harvard κτλ. Σας παρουσιάζει την έρευνα που αναμένει όλος ο κόσμος. Γιατί οι νέοι και όσοι είναι κάτω 40 κάνουν όλο και λιγότερο σεξ. Έλα ρε φίλε, γιατί δεν βρίσκουν. Κέρδισα άντε γεια, καληνύχτα. Γιατί δεν βρίσκουν. Όχι, όχι, όχι. Και κάθηκα ξανά μέσα στη νύχτα. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Σε σκέφτομαι δεν έχω που να πάω. Σύμφωνα πάντα με τα συμπεράσματα που βγήκανε από τη συγκεκριμένη έρευνα, ρόλο παίζουν πιθανότητα αρκετοί διαφορετικοί παράγοντες. Πρώτος παράγοντας είναι φυσικά η αυξανόμενη χρήση των social media και των βίντεο παιχνιδιών. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Δηλαδή παίζω LOL, αγάπη μου, δεν θέλω να... Όχι, παίζω LOL, είμαι όλη μέρα πίσω από το LOL στον υπολογιστή, ναι. Δεν βγαίνω έξω, δεν φλερτάρω, δεν γνωρίζω καινούριο κόσμο, δεν... LOL. Ναι. Δεν. Όπως επίσης και τα social media. Είμαι όλη μέρα πίσω τα από ένα. Τα social media, φίλε, βοηθάνε, εγώ πιστεύω. Είμαι όλη μέρα πίσω από ένα κινητό. Ναι. Και τι σου κάνω, τι μου κάνεις, σου κάνω, τι μου κάνεις. Και, και μένουμε εκεί. Α, τι σου κάνω, ένα τσάι, με ένα τσάι, χαμομήλι, ναι, μια μερίδα πατάτες κτλ. Έκανα πρώτο στην αρχή. Μετά. Δεν με εντυπωσίασε ο πρώτο. Δεν είναι λόγο. Γιατί? Πώς λένε, τον αντιπαρέρχομαι. Στο Πανεπιστήμιο και το ερευνητικό περιοδικό Scientific American. Και περιοδικό έχουμε, ωραία. Σωστά, σωστά. Τι είναι, δεν βγάζεις τα γραμμάτα, όρνηθος καλύσματα έκανες. Όχι, είναι στα αγγλικά και πρέπει να τα κάνω ρε φίλε, πρέπει να τα κάνω translate. Συγγνώμη ρε φίλε. Εγώ φταίω. Διάβασε τα λουτσέσκικα. Εγώ φταίω. Πρέπει να τα κάνω translate κιόλας τα αυτόχρονα. Γιατί δεν έχετε, δεν έχει... Τι translate το άτομο. Ο ρόλος της πορνογραφίας και των ερωτικών βοηθημάτων, τα οποία αγνοούν πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό συγγνώμη τώρα, ναι. Όσο κάνω εγώ εσύ μετάφραζε και ναι. Λέμε λοιπόν πορνογραφία. Αυτό δεν σε αποτρέπει από το να βρεις, σε αποτρέπει από το να κάνεις καλό. Γιατί έχεις άλλα ρεθίσματα, μπορεί να μην βρίσκεις. Δεν είναι, δηλαδή άμα εγώ βλέπω πολλές ώρες είμαι συνεφίλ, δεν πάει να πει ότι δεν βρίσκω γυναίκα. Αυτό θα το. Τις επιπτώσεις της αγάπης μου για αυτή την κατηγορία ταινιών τις βλέπεις όταν έρθει η ώρα να κάνεις. Που και δεν τα βλέπεις τόσο ωραία τα πράγματα εσύ και η γυναίκα δεν σε βλέπει γιατί έχεις άλλα στο απλά μυαλό σου. Απλά ξέρεις τι λέει μέσα το. Δεν το είναι γίνεται για έπαρση σημαία. Απλά ξέρεις λέει μέσα το άρθρο. Αυτό λέει, εγώ το έγραψα. Ότι σου παρουσιάζει κάτι το οποίο στην πράξη δεν ισχύει. Ναι. Ότι ό,τι βλέπεις είναι μοντάζ, είναι η λήψη, είναι το έτσι, είναι το αλλιώς, εν πάση περιπτώσει. Σιλικόνη. Και στην πραγματική ζωή. Μόγδου. Και στην. Ναι, ναι. Και στην πραγματική ζωή δεν ισχύει. Ναι. Οπότε εσύ αποθαρρύνεσαι. Γιατί λες, αυτός το έκανε έτσι, άρα εγώ γιατί δεν. Εγώ γιατί δεν μπορώ να κάνω κατακόρυφο και ή αυτή το έκανε έτσι. Αυτή με την οποία. Γιατί δεν μπορεί. Ναι. Και σε αποθαρρύνει. Ένα αυτό. Δεύτερον, λέει, το social. Distancing. Ναι, το... ναι, οι αποστάσεις. Ναι, οι κοινωνικές αποστάσεις. Ναι. Το γεγονός ότι έχουμε χάσει την κοινωνικότητά μας. Ναι. Το γεγονός ότι πλέον δεν φλερτάρουμε όπως φλερτάραμε. Από κοντά. Δεν είμαστε δηλαδή παλιά σκοπής άντρες, δηλαδή. Σαν όχι, το Χαϊγάλι. Δεν εννοώ αυτό, ότι φλερτάρεις περισσότερο. Παράδειγμα δικό σου. Πόσες φορές. Τι έκανα εγώ. Δικό σου, με σένα, ρε παιδί. Δεν είναι αυτό. Δεν νιώθω. Άντε, για πες να μαθαίω. Έχουμε βγει και έχουμε πάει σε ένα μπαρ.
Δεν θα γίνει τίποτα. Μεταξύ μας είμαστε φίλοι. Μεταξύ μας δεν θα γίνει τίποτα. Α, και στα φιλικά μπαίνουν τα καλύτερα γκολ. Όχι, αυτό το γκολ δεν θα μπει, Χρήστο. Σε αποθαρρύνω, αλλά δεν θα μπει. Εντάξει. Και το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, ο Χρήστος επιμένει, βέβαια. Δεν ξέρω. Μπορεί. Και είναι απέναντί μας δύο κοπέλες. Ναι. Πόσο πιθανό είναι. Καθόλου. Ναι, καθόλου. Πόσο πιθανό είναι να πας να μιλήσεις σε μία τη ζωή και σε δύο, αν σου έχουμε αρέσει. Πρώτα απ' όλα θα έρθουν αυτές και θα πούνε, μήπως κάνετε μια εκπομπή στο ράδιο. Και θα πούμε εμείς, τι είπες, δεν ακούω, ή δεν τα μουσική. Ναι. Να πάω. Κοίτα, εγώ δεν ήμουν ποτέ φαν αυτή τη κατηγορία. Γιατί δεν χρειάστηκε, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω άτομα που το κάνουν αυτό. Που πάνε και την πέφτουν έτσι. Και συνήθως δεν έχει αποτελέσματα. Παίρνεις και εγώ κάνα τηλέφωνο ή κάνα Instagram και μετά. Ναι. Και μετά βγαίνει ο μύθος. Αυτές μπορεί να στο δίνουν έτσι για το. Κέρδισε ένα follower, τι έγινε. Και μετά δεν σου απαντάνε, δεν σου κάνουν. Και ας τις στέλνεις 35 μηνύματα. Λέει ένας φίλος μου. Λέει. Ή μπορεί μετά σε κάνουν blog, ποιος χέρι. Λέει πίσω. Ναι, ένας... έχει τέτοια, λέει αυτό, τέτοια σκηνικά. Ναι. Ναι. Εντάξει, αλλά. Κοίτα, σε αυτό, επειδή θέλω να δώσω και συμβουλές εγώ στα νέα παιδιά. Ναι, ναι. Άμα πάτε, πρώτα απ' όλα δεν θα γίνει τίποτα γιατί και αυτές ντρέπονται και σε φοβούνται όπως τις φοβάσαι και εσύ. Ένα. Δύο, αν προτείνεις, άμα πεις τις σωστές λέξεις, δεν θα φας απόρριψη ή τουλάχιστον άμα φας απόρριψη θα είναι πολύ με το γάντι. Δηλαδή, άμα πας και πεις καμία, μου αρέσει, θέλω να κάνουμε κάτι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να φας απόρριψη. Άμα όμως πας σε μία και πεις, ξέρω εγώ, γεια σου, είσαι πολύ όμορφη, μπορείς να μου δώσεις, θες να μου δώσεις το Instagram σου. Δεν έχει να χάσει τίποτα αυτή. Γεια σου, πολύ όμορφη. Πρώτα απ' όλα άκουσα ότι είναι ωραία. Οκ, okay, τσεκ. Σε αγαπώ. Δεύτερον, γιατί ωραία. Σου λέει, δώσε μου το Instagram σου. Κέρδισε ένα follower. Δεν έγινε κάτι. Μέχρι εδώ καλά. Οπότε, εντάξει. Άμα πας και πεις σωστά πράγματα, νομίζω ότι δεν είσαι. Δεν θα γκώνουν. Δεν θα κάνει, που λένε. Δεν θα κάνει, αλλά δεν κάνεις και το άλλο το οποίο μας αφορά άμεσα. Τι είναι, εκείνη την ώρα. Όχι εκείνη την ώρα, μακροπρόθεσμα. Ή βραχυπρόθεσμα, μάλλον. Τι. Ναι, όχι πολύ μακροπρόθεσμα, γιατί. Ναι, όχι πολύ βραχυπρόθεσμα. Έχουμε και δουλειές. Ναι, ωραία. Το ακούω ότι δεν πάει ο κόσμος να την πέσει. Ναι, το ακούω, το δέχομαι. Αυτές είναι οι τρεις μεγαλύτερες. Α, τρεις ήταν. Τρεις ήταν. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Η Βάρδια βαρέθηκε να γράψει εκείνη την ώρα το θέμα. Τι να πούμε, τρεις είχε. Θέλουμε ένα editorial. Τώρα άσε μας. Τρεις είχε. Αλλά είναι πολύ βασικά και τα τρία. Εγώ συμφωνώ. Ήταν αυτό που. Ήταν η τελευταία Βάρδια αυτού νου. Ή μετά ήρθε ένα μήνυμα στο Messenger. Καλά, ρε Γιώργο, έτσι είπαμε. Είπαμε πάνω από 400 λέξεις για να το πιάσει το SEO. Και εσύ έρθες 30. Όχι, να σου πω κάτι, έχει και άλλα στατιστικά, αλλά τώρα δεν θα κουράσουμε τον κόσμο. Έχει ότι, ας πούμε, από 18 μέχρι 30 το 2022 είχαμε μια μείωση όσον αφορά τη σεξουαλική επαφή κατά 20%. Το 2021 είχαμε κατά 17%. Μπράβο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όσο ανεβαίνουν, όσο περνάει, δηλαδή, ο καιρός, η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα υποχωρεί. Ναι. Θέλεις βραδινό, it's on. Στα καταστήματα Let It Be απολαμβάνεις κάθε μέρα burgers, πάστα, noodles, σαλάτες και μοναδικά πιάτα με μοναδικούς συνδυασμούς. Let It Be και μην ξεχνάς, πας εκεί μεσημέρι, βράδυ και πρωί. Καταστήματα Let It Be στο Δεκανήσου, Κούσκουρα και Νίκης με Βενιζέλου. Θες να ανοίξουμε γραμμές για το τελευταίο τεταρτάκι? Ναι. Να βγει ο κόσμος να μιλήσει. Ακουλέ. Ακουλέ. Να σας διαβάσω και ποιηματάκι. Ναι. Ποιηματάκι. Εννοείται. Όχι, ποιηματάκι, πεζό. Πεζό. Ραλή. Μην είναι Citroën. Ραλή. Λοιπόν, το ποίημα τυκλοφορείται όταν δεν είσαι εδώ. Όταν δεν είσαι εδώ. Ναι. Ανεξέλεκτες σκέψεις ταλαιπωρούν το χρόνο μου. Πώς θα διαμορφώνονταν όλα, πόσο διαφορετικά θα ήταν, αν γίνονταν το βήμα εκείνο που θα άλλαζε τη ροή των πραγμάτων. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για όλη αυτή την τραγωδία, κάποιος από εμάς, γνωστός ή άγνωστος. Τι έχει σημασία. Τι έχει τώρα. Όσο και αν βασανιστώ, καμία απάντηση δεν θα μου δώσει την ικανότητα να ξεχάσω πώς νιώθω. Όταν δεν είσαι εδώ. Α. Αυτό ήταν. Ναι, αυτό ήταν. Τώρα ξεδίπλωσε την καρδιά της. Ελπίζω κοπέλα. Γιατί θα κυνηγηθεί εσύ τώρα, κάτσε. Α, η Βάνια. Βάνια. Ναι. Και τώρα η Βάνια μας. Για να δούμε τι ρούχα Βάνια. Για να πάρουμε. Βάνια. Βάνια έχει να δώσει. Βάνια. Έχει να δώσει. Ναι, αλλά γιατί γράφει γνωστό site που παίρνουμε εμείς τα ποίηματα. Ναι, λίγο περίεργο αυτό. Δεν είναι. Για να έχει να δώσει και να γράφει τέτοια, δύσκολα είσαι. Κάτι, άρα μάλλον είναι ψεύτικο προφίλ. Ναι, είναι καλή λήψη φωτογραφία. Είναι αυτό που λέγαμε, ναι. Έχω κι εγώ δύο καλές λήψεις φωτογραφίες και. Μετά μπορεί να ανακάλυψει το γύρο. Εδώ δεν τον έχει ανακαλύψει. Εδώ ναι, πολύ πιθανό. Κάτσε να μιλήσει ο κόσμος στις γράμμες, γιατί ο κόσμος θέλει να μιλήσει από ό,τι φαίνεται. Θέλει, ωραία. Από ό,τι φαίνεται θέλει να μιλήσει ο κόσμος. Τι κάνουμε, αφού θέτε εσείς. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας.
Ακούω την εκπομπή σας καθημερινά, Δημήτρη, ο Δημήτρης είμαι. Γεια σου Δημήτρη. Απλά δεν θα έπαιρνα σήμερα. Mm. Από του Κωνσταντίνου το σχόλιο αυτό για το πέσιμο στις γυναίκες πήρα φορμή. Ναι. Αυτό που είπε ότι είσαι πολύ όμορφη και δώσε μου το Instagram. Ναι. Πιστεύω είναι η χειρότερη ατάκα που θα μπορούσε να πει κάποιος. Συμφωνούμε ρε φίλε, πολύ μπερμπαδίστικο. Δεν είναι τη συμβουλή του. Πολύ μπερμπαδίστικο. Μπορεί να έχεις δίκιο, μπορεί να έχεις δίκιο. Απλά εγώ λέω ότι το είσαι πολύ όμορφη, άλλαξε το εσύ. Όχι, όχι, μπορεί να έχεις δίκιο γιατί θα σου πω. Απλά το είσαι πολύ όμορφη, μπορεί να το κάνεις να το αλλάξεις. Μπορεί να πεις ακόμη καλύτερα, ωραίο το ρούχο σου. Είναι ένα κουπλιμέντο και το Instagram, έτσι πάει. Τι ωραίο το ρούχο σου, ρε Κωνσταντίνε. Αμένε, λέει, το πάρουμε μαζί. Εγώ είμαι λίγο άλλη γενιά προφανώς από εσάς, είμαι 47 χρονών, ξέρω εγώ, εντάξει. Καλά, και εγώ παντρεμένος αρκετά χρόνια, οπότε όλο αυτό με το Instagram καταλαβαίνετε ότι δεν το έχω ζήσει ποτέ, ας πούμε. Δεν υπήρχε Instagram, ας πούμε. Εσύ τη γυναίκα σου πώς την έριξες? Εγώ ρε φίλε, σε βόλτα με σκύλους τη γνώρισα, ας πούμε. Σε τι? Σε βόλτα με σκύλους, είπες. Σε βόλτα με σκύλους, ναι, ναι, στην παραλία. Είναι καλό, ας πούμε, δίνω συμβουλή. Πάρτε ένα σκυλάκι, θα γνωρίζετε κόσμο, θα γνωρίζετε και οι γυναίκες. Είναι, ναι, είναι γυναικοπαγίδα το σκυλί. Είναι γεγονός αυτό. Εννοείται. Πάρτε ένα κουτάβι λαμπραντοράκι και βγείτε στην παραλία. Να δείτε πώς θα έρθουν να σας μιλήσουν. Πόσα Instagram να πάρει. Αυτά τα λέω χωρίς να τα έχω κάνει, έτσι. Για να παρεξηγούμε. Απλά τα σκέφτομαι. Τι ευκαιρίες θα είχαμε στη σημερινή εποχή. Όχι, κατάλαβα. Θα κοιμηθείς τώρα. Αυτό που έτσι να δώσω στη δικιά μου τη γενιά, για μένα ουσιαστικά αυτά που μου μάθανε και εμένα οι παλιότεροι, πιο μεγάλοι, γιατί όλοι μας τρώμε τα μούτρα μας, εννοείται, όλοι μας έχουμε φάει χιλόπιτες. Όποιος πει, πιστεύω τον Brad Pitt, ας πούμε, και αυτός έχει φάει χιλόπιτα, στάνταρ. Μετά το θέμα είναι ότι ναι, το θέμα, ρε παιδιά, να δώσουμε έτσι το θέμα, είναι ότι οι γυναίκες κατά κύριο λόγο, όταν προσεγγίζει ένας άγνωστος, 2-3 πράγματα είναι τα βασικά, να μην φοβηθούν, έτσι, δηλαδή να μην τις φτιάξει ο άλλος, ας πούμε, ναι. Καταλαβαίνετε πως θέλω. Ναι. Το δεύτερο βασικό είναι να τις κεντρήσει έστω και λίγο το ενδιαφέρον, δηλαδή να μην είναι ότι να είναι ντύσιμο, ότι να είναι μαλλί, βρώμικος και δηλαδή να πει ότι έχω κάτι φυσιολογικό μπροστά μου. Έτσι. Και το τρίτο και πιο βασικό για μένα τουλάχιστον τα παλιά χρόνια στη δικιά μου περίπτωση ήταν το μπλα μπλα και το χιούμορ. Δηλαδή κάποιος που έχει καλό χιούμορ ως προσβλητικό, έξυπνο, που μπορεί να πει δυο ατάκες και οι άλλοι με τη φίλη της ακόμα να γελάσουν. Ναι, νομίζω ότι αυτό που είπε, που είπε ο Κωνσταντίνος, τώρα που είπες αυτό, να μιλήσω σε κάποια, έτσι πηγαίναμε. Εμείς ήμασταν στο μπαρ, βλέπαμε στην άλλη μεριά του μαγαζιού κάποιος και πηγαίναμε και τις μιλούσαμε. Μια ατάκα που έχω πει και έχει πιάσει, αυτό που είπες με το χιούμορ. Δημήτρη, αυτό που είπες με το χιούμορ. Μια φορά έπιανε. Μια ατάκα που έχω πει και έπιασε ήταν, όχι βέβαια σε κλαμπ, ήταν δηλαδή, ήμασταν παρέ και ήρθε μια κοπέλα που ήταν καινούργια. Και της είπα, γεια σου Κωνσταντίνος, έχω χιούμορ. Και όταν μετά από καιρό. Μετά από καιρό. Ναι, μετά από καιρό μου είπε, μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό που είχες πει. Εντάξει, μετά απέδειξε το πρωτότυπο. Δεν το είχα ακούσει. Άμα πήγαινε και τη έλεγε το ζαχαροπλάστινο μπαμπά σου. Κατάλαβε. Ή αν το έφερνε με έναν τρόπο έτσι, με χιουμοριστικό αυτό, τότε πάλι θα κέντριζε νομίζω το ενδιαφέρον. Ναι, κοίταξε. Θα μπορούσε να τη δώσει και ένα μαχαίρι. Θα μπορούσε να τη δώσει ένα μαχαίρι και να πει, τι το θες αυτό. Για να σπάσει τον πάγο. Εντάξει, και αυτό δεν είναι. Έχει πράγμα. Γέλασε. Το θέμα είναι οι άλλοι ουσιαστικά, ας πούμε, γιατί είναι και η περίσταση που τη γνωρίζεις. Που σου πιάσετε πάρ' χαλαρό το πρωί στο σούπερ μάρκετ. Το πέσιμο μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, αλλά η φέτα Elon Musk στο χώρο του χρόνου. Η φέτα Elon Musk, ξέρεις αν έχει έκπτωση στο σούπερ μάρκετ. Φίλε, σου λέω, τα πεσήματα μπορούν να γίνουν στο παντού, ανά πάσα στιγμή. Οι γυναίκες, νομίζω, είναι από τη φύση τους τέτοια κατασκευή. Που είτε το πρωί, είτε το βράδυ, είτε ειδικά αν δεν είναι και τέρμα περιποιημένες και ακούσουν κοπλιμέντα, ενώ είναι άβαφες, ενώ είναι οτιδήποτε. Ναι, εκεί πέρα θα πούνε wow, super duper. Καλά, εμένα αν μου φέρεις μία η οποία είναι άβαφη και αξίζει να κάνει κοπλιμέντο, θα την παντρευτώ εκείνη τη στιγμή, να ξέρεις. Έλα ρε, εντάξει, μην είσαι τόσο, εντάξει, κοίτα, δεν είναι οι ωραιότερες γυναίκες του κόσμου οι Ελληνίδες, αλλά είναι πάνω από το μεσόωρο. Εγώ, Δημήτρη και φίλοι ακροατές, έχω εντοπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα που οι άντρες δεν βρίσκουν κοπέλες, είναι ότι φταίμε εμείς οι άντρες που έχουμε ενοχοποιήσει τις γυναίκες στο να έχουν πολλούς συντρόφους. Δηλαδή, άμα συναντήσει μια γυναίκα και κάνετε κάτι και μετά μάθει ότι είχε άλλους 10 πριν από σένα, λες, εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό. Ναι, αλλά εσύ είσαι οι άλλοι 10 προηγούμενοι και κόβεις ευκαιρίες άμα τους κάνεις κόμπλεξ. Δεν συμφωνώ καθόλου. Απλά να ρωτήσω, γιατί κάποιος να πάει σε κάτι και να τη ρωτήσει με πώς πήγες πιο πριν. Όχι να τη ρωτήσει, να μαθευτεί, ρε παιδί μου, να μαθευτεί. Πώς να το μάθει, ρε φίλε, γνωρίζει μια γυναίκα, ξαφνικά θα έρθει κόσμο και σου λέει, εγώ πήγα μαζί, πότε δεν γίνει αυτό. Όχι, ρε παιδί μου. Να γνωρίσει ένα πρώτη. Άμα όμως πας σε ένα μαγαζί και σου πει, και σου πει, εδώ είχα έρθει με τον Νίκο ή μήπως με τον Τάσο ή μήπως με τον Μπάμπη. Κοίταξε. Μετά το μαθαίνεις.
Και μετά θα πάρεις και ρέστα. Εντάξει, φίλε, δεν υπάρχουν παρθένες πάντως. Μην ψάχνεις για παρθένα, δεν πρόκειται να βρεις. Εκτός να γεννηθήκαν Σεπτέμβρη. Το λέω. Έγινε, Δημήτρη, για να μιλήσουν όλοι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Εγώ είμαι ο επόμενος, δηλαδή. Εσείς. Και περιμένουμε και στη σειρά, ρε παιδί μου, τι πράγμα. Ω, είδες. Ωρε φίλε, εδώ πέρα είμαστε σωστό και περίμενε. Νόμιζα ότι θα βγω πιο μετά και είμαι τώρα στη σειρά εδώ και... Πάρε στους επόμενους, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάρε στους επόμενους. Όχι. Μπορείς να πάρεις τον πρώτο τον επόμενο και να βγω μετά εγώ. Μπορώ να πάρω τον επόμενο. Μπορείς, ναι. Μπορώ να πάρω τον επόμενο. Θα πάρω τον επόμενο. Τι για πάρ τον να δούμε. Τι να κάνω. Τον επόμενο. Να τον πάρω τον επόμενο. Ναι. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς. Τίποτα άλλο. Τι λέει ο Λουκάς, κάτσε περίμενε. Το καμάκι δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Oh. Τη γυναίκα πριν την κάνει καμάκι θα σου κάνει αυτή, αρκεί να το δεις και να μην ασχολείσαι με το τηλέφωνό σου και να έχεις ωραίο χιούμορ έξω από αυτό του τσίψιου. Oh. Σιγά, μπροστά σε σένα, αλεντελώνημε. Θα πείτε εσείς τώρα. Για να δούμε. Στη γραμμή, γεια σας. Γεια σου Χριστό. Γεια σου Κίτσιου. Πού ήσουν, αρ Γερμανία, σε ψάχνα, δεν σε βρήκα. Δεν ήρθα, για αυτή τη φορά δεν ήρθα. Μόνο στις άλλες προκλήσεις ήρθα. Άρε Κίτσκιου, θα βλέπεις Γερμανίδες τουρίστριες που λείψουνε. Γερμανίδες για... τουρίστριες, ναι. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι. Ξέρω εγώ μια παρθένα. Οχ, για πες. Τον Ινιάδη χτένα. Από θέση. Το περίμενα. Το είδα. Ακούς! Ναι. 4 Γενάρη περιμένουμε το ΠΑΟΚ. Θα δεις τι θα πάθει που χάλασε τη μεταγραφή ο Βιρίνη από πλέον τηλέφωνο το 26. Θα δει τι θα πάθει. 4 γκολ θα πάθει. 5 γκολ θα πάθει. Στο μεταξύ αυτός δεν πήρα χαμπάρε την πάγια να πάρει. Τι είπε. Αυτό θα πάει 4 Γενάρη. Θα περιμένει το ΠΑΟΚ. Τι πίνει ρε και δεν μας δίνει. Κάτω τα χέρια. Κάτω τα χέρια. Έλα Ολλανδία, έντε, γραφείο τύπου. Έλα ρε, τι γίνεται, ήμουν στη σειρά εκεί πέρα. Έπλεξα μια Ολλανδέζα εκεί πέρα. Μια Ολλανδέζα. Τι πάθαμε ρε. Άντρε την πατσόλα τώρα. Οι Ολλανδέζες είναι καλές. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη δεν ήταν. Λοιπόν, κοιτάξτε, στα ποδιακά πώς παίρνουμε το Instagram από αυτά. Όμορφες, θα δώσουμε το Instagram να γουτουρεύουμε. Εσύ, Γιωβάνα. Αφήστε. Γέλιο. Εσύ, δώσα να παύκουμε στα βακές, να πάμε τα... Να ελεύω τα τσιτσία. Να ελεύω σε, να ελεύω σε, έλα να σε γέρωσε. Μισήν σαν πορδέα και πάμε. Πω. Δεν ξέρω αν βρίσκεται και δεν ξέρω. Χάλια είναι. Λοιπόν, τι θα έλεγα, κοίταξε. Άκου να δεις, για να δεις το πόσο μεγάλο προπονητή έχουμε, το Ρασβάναρο. Επειδή το συνδικάτο των κατοικομαγιστών ήρθε σε δύσκολη θέση το τελευταίο διάστημα, είπε ας κάνω μια άθλια εμφάνιση, ας κερδίσω, ας κάνω μια άθλια εμφάνιση για να βγουν και λίγο από το καμπούκι τους. Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί αλλιώς οι άνθρωποι μέχρι το επόμενο παιχνίδι, μέχρι την Πέμπτη, τι θα απογίνουν. Άσε να τους έχουμε και αυτούς λίγο ζεστούς, καλά μας πάει. Όσο μας βρίζουνε, ούρι είναι. Κατάλαβες. Τι θα κάναμε χωρίς τους βαρβάρους. Σωστό. Λοιπόν, πάντως πέρα από την πλάκα τώρα, τηλέμαχος μην. Λοιπόν, πάντως πέρα από την πλάκα, εχθές, εμείς θα παραδεχόμαστε κατά 95% τον γκολ του Βόλου, έπρεπε φυσικά να μετρήσει, εντάξει, δεν το συζητάω τώρα. Αν ήμουν εγώ παιδιά ΠΑΕΠΑΟΚ, θα πήγαινα, θα έλεγα, χωρίς αυτό που θα έλεγα στην ΠΑΕ Βόλου, κοίταξε να δεις, στη σέντρα, ο αρχηγός διαλέγει ποιος έχει τη σέντρα κτλ. Θα διαλέξουμε ποιος έχει τη σέντρα, θα κάνουμε εμείς σέντρα στα ΠΑΟΚ, θα βάλουμε ένα αυτογκόλ στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα, να έρθει το παιχνίδι στο 1-0 υπέρ του Βόλου και ξεκινάμε από 0-0 κανονικά και οι δυο μας. Τόσο απλά. Εγώ πραγματικά θα το έκανα, γιατί αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Δηλαδή, εάν ας πούμε εγώ τώρα για να φύγω ικανοποιημένος με πρόκριση από το Βόλο, πρέπει να κερδίσω από 2 γκολ διαφορά και πάνω. Εάν είναι με 1 γκολ διαφορά, είναι μούφα πρόκριση. 2 γκολ διαφορά και πάνω. 1 και 1 κάνουν 2. Εντάξει, δεν το συζητάω.
Είναι ξεκάθαρη για μένα η κατάσταση. Θα πρέπει να παρανα, όπως κυνηγάμε τους άλλους που ευνοούνται, έτσι, θα πρέπει να έχουμε το θάρρος και εμείς να πούμε ότι χθες, ας πούμε, ευνοηθήκαμε και έγινε καθαρή αλλίωση αποτελέσματος. Γιωβάνογλου, συμφωνείς? Καθόλου. Είμαι κάθετος. Κάθετα αντίθετα σε αυτά που λες. Γιατί? Κάθετα. Δεν υπάρχει καμία αλλίωση αποτελέσματος. Ο παίκτης του Βόλου στην αρχή, ναι, της φάσης είναι offside και μεταγενέστερα στην εξέλιξη της φάσης γίνεται επιθετικό φάουλ πάνω στον Αντρέ Βιερίνια. Είμαι... offside δεν ξέρω, κάτι είπαν ότι από πίσω ή κάτι άλλο δεν τα είπαν. Από πίσω, από μπροστά δεν υπάρχει. Δεν ακόμα και να καλύπτεται, ότι... υπάρχει ξεκάθαρο μπρόξιμο πάνω στο Βιερίνια που τον αφήνει εκτός φάσης. Ποιος μπρόξιμο, εκεί με ένα πασατέμπο ανεμπεσπόρια δεν έτρωγες πιο δύσκολα πάντα. Όταν έβαζες γκολ στην Τούμπα με τον Άρη και ο δικός σου σμπρόχνει τον παίκτη μου και μετά βάζεις γκολ, εκεί δεν ήταν σμπρόξιμο. Εκεί δεν υπάρχει κανένα μπρόξιμο. Εκεί είναι καθαρή διεκδίκηση της μπάλας. Ο Κουλιαράκης βάζει πάρα πολύ σωστά το σώμα του. Επειδή είδα και κάτι καραφλωμάγισες να τα λένε αυτά. Δεν υπάρχει εκτός τίποτα τέτοιο. Το οποίο, άκου. Εκτός από το offside τώρα σοβαρά, που δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δει, κάτι είπαν για πίσω, δεν το είδα, δεν ξέρω. Αλλά όσον αφορά για τη φάση του Βιερίνια, ξεκάθαρα ότι είναι μούχτη. Εντάξει, αυτό το λες εσύ, ρε φίλε. Εγώ λέω ότι υπάρχει ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ. Γιατί το συζητάμε παραπάνω? Ρε εσύ, μην είμαστε, μην κάνουμε τα ίδια με τους άλλους. Δεν έχει να κάνει, ρε εσύ Γιώργο. Αν εσένα, σε αυτό, αν ήταν το παιχνίδι Πάκο Ολυμπιακός μέσα στο Καραϊσκάκι, ήταν 1-0 μπροστά ο Ολυμπιακός και σου ακυρώνανε αυτό το γκολ. Αυτό το γκολ, θα λέγεις εντάξει, αφού το σμπρώχνει. Τώρα που ακύρωσαν το δικό τους, τι θα λέμε? Ότι εντάξει, δεν τον έσπρωξε πολύ. Τι είναι, λίγο έγκυος? Δεν υπάρχει λίγο έγκυος και λίγο φάουλ. Είναι φάουλ ή δεν είναι? Δεν υπάρχει δυναμόμετρο. Ας κερδίσουμε από 2-0 και πάμε στο Βόλο για να είμαστε όλοι. Εντάξει, γεια σου Τζόρτζ. Χλωμώσεις. Άμα το κάνανε στο Καραϊσκάκι, 2 γενιές παοξίδων θα βγάζατε με γνωστή εφημερίδα. Εντάξει. Άσε ρε τώρα. Και βγαίνει ο κύριος Μπέος και λέει: Πού είναι. Υποψιαζόμαστε παρόμοιο σχηματισμό και στήσιμο αγώνα. Είπε ο κύριος Μπέος που για να μην μηδενιστεί ο Ολυμπιακός και έπεσε 2 λεπτά πασούλες. Ο κύριος Λιοντάρης και ο κύριος Αρκούδης πού είναι να τα δουν αυτά? Ο κύριος Μπέος. Και ο κύριος Μπέος γιατί είναι παντεδρωμένος εδώ? Ακόμη και το χειμώνα. Ναι, τώρα θα σε έλεγα, αλλά. Τώρα παρατέσσερα μη φάμε. Ποια είναι η κυρία εδώ? Τι. Να λένε πολύ λάθος φλεφαρίδα. Έλα ρε τώρα που είναι λάθος φλεφαρίδα. Τι είναι, μια χαρά είναι φλεφαρίδα. Λάθος, πολύ αραιή. Να μάθουμε. Ενώ δες εδώ ησία. Δεν μπορώ τη ησία, δεν μπορώ. Και αυτός ωραίος. Αυτό τον καημένο τον έχουν εκεί πέρα στη Νίκη και στην Κοκκινιά. Από το πρωί. Ρε φίλε. Σε διώξαν από την Κοκκινιά, ναι. Και έχει αλλάξει 3 μπουφάνα το μεταξύ. Πρέπει να έχει έρθει με βαλτσούλα αυτός. Καημένος. Εν τω μεταξύ, θα το πω πριν ξεκινήσει το ρεφρέν. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έλεγε Χρήσπα φεύγω για το 7. Oh. Και έλεγα πάντα καλά, πού πάει ρε παιδί μου, πάει στο 7. Και μέχρι που άκουσα ότι. Αλήθεια, λες. Μέχρι που πριν 2-3 μήνες άκουσα όλο το κομμάτι, γιατί δεν το έχω ακούσει ποτέ ολόκληρο. Και κατάλαβα ότι δεν. Λέει ότι δεν φεύγω από τη σχέση και δεν τον παραδά τον άλλον. Όχι για το 1, το 2, το 3, αλλά για το 7 την απιστία. Και λέω, α, έτσι εξηγείται το 7. Νομίζω είναι κανένα night club. Φεύγω για το 7, πάω στο 7 και λέω, πού στο. Πού πάει. Όλοι μαζί για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Γιουβέντους. Πάμε όλοι μαζί. Έλα. Δεν είναι ένα το ψέμα. Δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ηρωνία. Νεύερα. Είναι στα χνάρια της Δέσποινας, αλλά δεν. Φεύγω για το 7, την απιστία. Και μετά δηλαδή, που το τραβάει κι άλλο και λέει κι άλλο. Δηλαδή κατάλαβες, φεύγει και ότι την κεράτος, ας πούμε, 7, ήταν άπιστος. Αυτά από εμάς. Να έχετε καλό Σαββατοκυριακό. Αυτά. Ραντεβού τη Δευτέρα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θέλω θέλοντος και Λίμπερο επιτρεπόντος. Ραντεβού στα Γουναράδικα. Ακολουθεί όχι άλλο κάρβουμο στην πλήρη σύνδεση. Κάρβουμο. Όχι άλλο κάρβουνο στην πλήρη σύνδεση του. Έγινε πέθυμο.
Κάτσε να κάνει αποφώνηση. Κάτσε ρε, να κάνω αποφώνηση. Ακολουθεί, όχι άλλο κάρβουνο, με Νίκο Παγκαλίδη και Αρσένη πάλι. Αρσένη πάλι και Νίκο Παγκαλίδη. Έτσι, πληρέστατη η επόμενη εκπομπή. Θα έρθει και ο Ντίνο. Θα έρθει και δεν αποχαιρέτησε ο Ντίνο χθε. Δεν έκανε μήπως έχετε δει τον πατέρα μου. Τον κύριο. Άντε, να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ένα το ψέμα.